Εδώ είμαστε με τη χαλασμένη καρέκλα. Την άλλαξε και μας έβαλε στον Άδη η αγάπη Γαβριλίδου. Πες στον αέρα πόσο σου έλειψε. Άντε πάλι. Πες στον αέρα πόσο σου έλειψε. Καλά, όταν μπήκε, σε αγκάλιασε. Ναι, γενικά όμως, δεν ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε μια οικογένεια. Είπα από αφού έτσι μου την άφησες. Περίμενε. Καταρχάς ήρθες και έφερες το γέλιο. Το γέλιο στο στούντιο, δεν μπορείς. Όχι, το γέλιο σε σένα το έφερε αγάπη, στο στούντιο όχι. Εσύ ήρθες. Κάποιος με δημιουργήσει το Βασιλάκη Καϊρά στον FM. Ναι, στέλνιο. Να βάλουμε λίγο κασατζίδι να πούμε στο κλίμα. Όχι, όχι. Έλα αδερφέ μου, καφές μου. Πω, δεν έχει ηρεμήσει, δεν έχει ηρεμήσει με τον που ήρθε. Δε, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πάθει ένα σοκ σήμερα. Όχι δωρεάν. Live συναλλαγή στον αέρα, έλα. Παίρνουμε και καφέ τώρα live. Έχουμε κάνει ό,τι άλλο live υπάρχει. Έχουμε πάρει και καφέ. Και μπισκότο. Και μπισκότο. Πάρε μπισκοτάκι, έλα. Δεν θέλω, παιδιά, μπισκοτάκι, έλα. Κάνει δίαιτα ο άλλος, ναι. Έχω μείνει μισός. Δεν με αναγνωρίζει ο Χρήστος. Άμα είναι να γελάω σήμερα, πείτε μου ρε παιδί μου ότι θα γελάς δύο ώρες, ωραία. Να είμαι κομπλέ. Κάτσε τώρα που σηκώθηκε στο ύψος κανονικό η καρέκλα και στο καφέ μου. Μπορώ να λειτουργήσω. Πω άλλος άνθρωπος είσαι τώρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα. Είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, καλό μήνα να έχετε παιδιά όλοι. Αν δεν το γράψεις Σταύρο στο Facebook, ξέρεις τι γίνεται. Ναι, ξέρω. Έχετε τον ύπνο σου. Ναι, ναι. 12 και 10. Αυτό, αγάπη, αν δεν το γράψεις. Είναι μετά τις 12, δεν θα έχουν πει αυτά. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του μεγαλύτερου κλαμπ που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ένα κλαμπ το οποίο είναι ο ορισμός του τέλειου, δεν κάνει λάθος κανείς εκεί μέσα. Που έχει κάνει sold out στα διαρκείας, με παρακαλάνε να βρω τρόπο να αγοράσει κάποιες διαρκείες. Δεν έχω τρόπο. Δεχόμαστε πιέσεις πολλές για το ΠΑΟΚ Άγιαξ, αντιστεκόμαστε όμως ακόμα. Γιατί έχουμε φροντίσει να κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις στη στοίχημα. Σταύρο, χαμός. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Το όνομα τεπώνυμό σας το γράφετε, δεν το σκαλίζετε και το στέλνετε στο 54526. Αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί γύρισα και πρέπει να δώσουμε εισιτήρια. Κοίτα, τρεις μέρες γίνεται χαμός έτσι κι αλλιώς με τα εισιτήρια που δίναμε. Αλλά σήμερα που είναι και διπλά τα εισιτήρια. Ναι, όποιος πάρει την κόμενά του στο γήπεδο θα φάει μπινελίκι. Γιατί να το κάνεις αυτό. Ή θα είναι δύο γυναίκες ή δύο άντρες. Άμα δω κάποιον χέρι-χέρι θα γίνει μακελιό. Δεν είναι σεξιστικό. Με το Σταύρο είμαι εγώ. Όχι, παιδιά, εγώ λέω πάρτε γυναίκα. Γυναίκα, πάρε τη φίλη σου και πήγαινε. Γιατί όχι άντρα-γυναίκα. Όχι. Σε πειράζει. Δεν μ' αρέσει. Δεν υπάρχει συγκέντρωση στο παιχνίδι. Σκέφτομαι, ας πω, άμα ρίξω κακαντήλι τώρα τι θα πει η άλλη. Ποιος το σκέφτεται αυτό, μωρέ, πας καλά. Έχεις κανένα φίλο που σκέφτεται, μην βρίζεις μπροστά στη γυναίκα του. Εγώ που βρίζω μπροστά στη γυναίκα μου. Καλά, εσύ. Ναι, μου λέει μετά, έλα, μην βρίζεις. Μετά. Δεν θέλω όμως να μου λέει κανείς, έλα, μην βρίζεις. Τέλος πάντων, παιδιά, στείλτε όλοι. Για κάποιο λόγο. Στείλτε όλοι, ωραία. Στείλτε όλοι. Και όταν θα κερδίσετε, θα πάτε ή γυναίκα με γυναίκα ή άντρας με άντρα. Είναι η εκπομπή χωμού. Περνάω και κάποια μηνύματα. Πω. Μιας που λέμε τις εισιτήρια θα πούμε και το κανάλι μας στο YouTube. Εννοείται ότι έχουμε κανάλι. Που κάναμε πριν live. Είμαστε YouTubers πλέον. Είμαστε YouTubers. Νιώθω πολύ διαφορετικά. Ο Στέλιος το τραγουδάει κατσατζίδι, δεν κάνω δικό μου. Ποιο είναι το τραγούδι αγαπημένο σου. Πολλά έχει ρε φίλε. Το ένα στρώμα επί δύο, πώς λέγεται. Ναι. Που να πλαγιάσω, έχω μανούλα μου. Ένα είναι το αυτό. Πολύ ναι. Το αισιόδοξο αυτό το τραγούδι. Ναι. Το βάζει το πρωί και το φτιάχνει τη βδομάδα. όχι τη μέρα. τη βδομάδα. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Και το άλλο, επίσης αγαπημένο, ας είχα την υγειά μου και εσύ ήμουν φτωχός. Πρώτο σοκ. Ναι. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν, το ξέρω δυστυχώς. Ναι. Είναι γνωστό ότι τα λεφτά δεν γιατρεύουν, παιδιά. Θα βγάλουμε τον Keith Richards μετά να μας πει πώς γιατρεύεται που αλλάζει αίμα κάθε εβδομάδα. Κατά τα άλλα δεν είναι. Όχι, ισχύει αυτό, το ξέρεις. Ναι, αρκετοί rockstar αλλάζουν αίμα όταν τα ναρκωτικά υπερνικήσουν σε χώρο χρόνο το αίμα τους. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αισιόδοξα μηνύματα. Αισιόδοξα μηνύματα από την εκπομπή. Ακούσε τι έκανε φίλος μου πριν πάμε στα σοβαρά. Σιγά σιγά. Κάτσε, δεν θα κάνουμε ειδικό ένθετο για τα 200 χρόνια από το 1821. Θα κάνουμε. Για να είσαι. Και στο YouTube, ναι. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και σκετσάκι. Σκετσάκι θα κάνουμε. Εγώ δεν συμμετέχω. Η Μπουμπουλίνα θα σου. Δεν συμμετέχω. Θε να είσαι μαντό μαυρογίνου. Όχι, δεν συμμετέχω. Θε να σου πω τσέρι. Το Μάρκο. Όχι, Κωστή πάντω.
Τι σου είπε ο φίλος σου, Στέργιο? Με σταματάει λοιπόν στο καρισμένο του φίλου μου και μου λέει το εξής. Άκου, λέει, τι έκανα. Για πες, λέω. Είχα, λέει, πέρσι διαρκείας. Δεν τον ανανέωσα όμως, γιατί ήθελα να πάρω λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή μου λέει 7η σειρά, ήθελα να πάω στην 11η. Δεν τον ανανέωσα. Και τον πήρε ύπνο μια εβδομάδα. Τι? Και μετά, ναι, όταν μπήκε στο σύστημα, δεν πρόλαβε και δεν είχε διαρκείας. Άρα, φοβερό. Το δίδαγμα. Το δίδαγμα είναι. Κάλιο κάτω και επόπτη, παραπάνω και στο χιόνι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, στις μεγάλες ομάδες. Δεν έχουμε ένα γήπεδο 70.000 θεατών που θα έπρεπε. Έχουμε ένα γήπεδο 28.701 θέσεων. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσεις την πρόσβασή σου σε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε όταν ήμασταν μικροί λέγαμε τι δουλειά θα κάνω να μεγαλώσω. Και εμένα το πρώτο πράγμα που είχα στο μυαλό μου ποιο ήταν, πώς θα πηγαίνω στον ΠΑΟΚ. Δεν είχα άλλο πράγμα στο μυαλό μου. Δεν, δηλαδή είχα κάποιο ταλγκά πώς θα υπηρετήσω δημοσιογραφία. Εγώ είχα άλλη προσέγγιση. Θα μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν θα μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής. Με κέρδισε το αλκοόλ και το ξενύχτη. Θα μπορούσε, φάγανε κυκλώματα και η μάνατζερ. Και ο τραυματισμός του κοιλιακού. Όταν σε πιάνει ο προπονητής σου 6 ώρα το πρωί σε κλαμπ στα 15 σου. Ωραία. Δεν έχεις ελπίδα να γίνεις ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θα μπορούσε. Εδώ του πιάνω στα 25 Σταύρο. Στα 15. Άλλο λέω, στα 15, φίλε, στα 15. Και τότε παίζαμε πρωί. Μια μέρα πριν το παιχνίδι. Άλλα χρόνια εκείνο όμως. Ναι. Δεν γίνεται να είσαι εκείνη την ώρα στο κλαμπ και 11 η ώρα να παίζεις. Θα μου πεις τη δουλειά έχει ο προπονητής εκεί. Πάγαμε ρουφιανιά. Είδες, άρα σε έφαγε κάποιος. Άρα όντως κάποιος σου βάλε εμπόδιο. Δεν είχε και άλλο ρουφιάνο όταν τα λέμε. Απλά είναι ρουφιάνο. Τέλος πάντων, έχασε ο αθλητισμός έναν ποδοσφαιριστή. Ένα ταλέντο, η δημοσιογραφία. Έτσι, μπράβο. Κοροϊδεύει το αφεντικό σου. Το λέω πού άλλο θα το δεις αυτό το πράγμα. Πού άλλο θα το ζήσει. Όχι, όχι, ρε. Σοβαρά, έχασε πραγματικά. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχασε ένα. Και πάμε στην γιορτή για το 1821. Σε δύο χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια. Πω, φαγωθήκατε, ρε παιδιά. Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, γνωστή ηρωίδα του τόπου. Που έφερε πέρα στην Ολυμπιάδα. Δεν πήγε καθόλου μέσα η χώρα μας. Υπάρχει φημολογία, Παύλα, ναι. Κακία, Σταύρο και Αγάπη, ότι συμμετείχε και στην Επανάσταση. Σε νερή τότε ηλικία. Κακία. Εγώ ζω για την Επανάσταση του Απόγουλου του Ιψηλάντη. Ζω για εκείνο. Φαντάζομαι θα συμμετέχει. Δεν θα συμμετέχει. Δηλαδή θα βάλουμε κομπάρσο ενώ έχουμε τον original. Ενώ έχουμε DNA pure που λένε στο χωριό μου. Γενιάδα ίδια. Το DNA εντάξει εννοείται. Ξεκάθαρα. Στα κιλά λίγο έχουμε θέμα, αλλά επειδή θα γίνει. Το 2021 θα γίνει το σκηνικό. Αν μπει σε πρόγραμμα ο πρόεδρος. Θα γίνει και ένα casting από άλογα. Γιατί. Για να μην λυγίζει. Μην λυγίζει. Θα είναι κάποιο απόγονο του Van Damme τέλος πάντων. Σκέψτε λίγο. Το παρισμένο λογάκι. Δεν θα το φορέσουμε που κάμισο του πρόεδρου. Τι που κάμισο. Μην έχει κανένα κουμπί και φύγει. Μην είναι ανοιχτό πάλι από κάτω. Πάνω. Έχει και το γυλαίκο το δικό ρε, με τα. Με τα χρυσά και τα πυρήνια. Με τα χρυσά που άμα φύγει θα φάει κάποιον. Βέβαια, αλλά. Το ξεπερνάμε αυτό. Την απόφαση του το 2021 να είναι ένα έτος εθνικής γιορτής για τον Ελληνισμό εντός και εκτός Ελλάδας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Υλοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος, δεν λέω το επίθετο, αναθέτοντας στην κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου τη θέση της επικεφαλής της Επιτροπής που θα ζυγωδηθεί για τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν για τα 200 χρόνια. Από την Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, είχε συνάντηση ο Κυριάκος με την κυρία Αγγελοπούλου στο Μέγαρο. Αυτά συζήτησαν να είναι, λέει, το 2021 έτος ορόσημο. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα να κάνει τον αρκοταρά τον κολοβιοφάγο. Εντάξει, αυτά είναι ντροπή. Δεν θα το διαβάσω. Δεν θα το διαβάσω. Και να πάμε λίγο στις πολιτικές ΔΕΗ. Δεν μπορείς να κόβεις το γήπεδο. Το ρεύμα, παιδιά. Να σου πω κάτι, κάτσε ρε φίλε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Η μία περιοχή δεν έχει νερό προς τα πάνω. Ποιοι δεν έχουν, γιατί. Δυτικά νομίζω. Δυτικά. Τα παιδιά μας δεν έχουν νερό. Είναι διάφορα το πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα. Και πώς γίνεται το καινούργιο γήπεδο του Παύλου Μελά, ο Χλωτάπητας και αυτά. Τι, μας κυνηγάτε. Ναι. Και ανατολικά δεν έχουμε ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουμε. Μάλιστα. Αλλά έχουμε σακάκι με φερμούδα, το δουλεύουμε.
Το δουλεύουμε. Αυτό, παιδιά, αν με δείτε ποτέ με σακάκι και βερμούδα, πυροβολήστε με. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πυροβολήστε. Εγώ ρώτησα την Αγάπη όταν το πρώτο είδα. Λέω, όμως κάτι, ρε παιδί μου, δεν κάνω σωστά, έχω μείνει πίσω. Και λέω, Αγάπη, αν έρθει κάποιος στο πρώτο ραντεβού, έτσι τι κάνεις. Φεύγεις. Χωρίς να το πεις. Όχι, γελάς, δεν του δίνεις μια ευκαιρία στον καφέ, μήπως. Όχι, όχι, όχι. Βέβαια, ο πρόεδρος έχει το δικό του στυλ. Οπότε. Εντάξει, άλλο αυτό. Το στυλ. Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα. Στην ΑΕΛ με σου. Για να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα. Σε δύο δόσεις, σε δύο δόσεις γιατί πήγε η ομάδα. Δεν μπορεί να βρει, φίλε, τέτοια εποχή εισιτήριο για μια ομάδα. Ναι, απλά οι μισοί πήγαν Δευτέρα και οι άλλοι μισοί πήγαν Τετάρτη. Έτσι πάνε αυτά, αγάπη. Να πάνε να δουν οι χνηλάτε μπροστά τι γίνεται. Και μετά να δώσουν να πούνε οι άλλοι. Ναι, εντάξει, σωστό. Τι παίζει. Αληθεύει ότι στο ερώτημα δημοσιογράφου του Άρη, πότε φεύγει η ομάδα, η απάντηση ήταν η ομάδα έχει φύγει ήδη. Ναι. Ναι. Και αληθεύει αυτό που έμαθα από εκεί που ήμουν. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ήταν αλήθεια. Ναι, ωραία. Το πιστεύω δηλαδή. Αυτοί που λένε τον Ιβάνο δεν κάνει μεταγραφές. Αυτοί. Όχι, όχι, ότι δεν κάνει μεταγραφές, ότι δεν έχει ρευστό. Δεν έχει ρευστό. Εφού δεν έχει ρευστό, τι γελάτε, δεν έχει ρευστό. Μιλάμε, ρε εσύ. Δεν έχει ρευστό. Τώρα θα προσγειωθεί να σκάσει το υποβρύχιο από Μακεδονία Παλάσσα. Ναι, παιδιά, δεν έχει ρευστό. Και πτώχευση ο Ιβάν και δύσκολο ο Ιβάν. Δανεικά ζητάει ο Ιβάν, πουλάει το πατρικό του για να ζήσει. Και ο Γιώργης ο Αλίτης είναι στο LA για διακοπές. Ο πατέρας του δεν είναι εκεί. Και άλλος είναι στο LA. Με Εράσμους πήγε. Πολλές. Το γνωστό Εράσμους στο LA, εννοείται. Δηλαδή, τι να πω. Με δανεικά λεφτά κάνω ζωά. Για πληρώστε κανένα ρεύμα και αφήστε τον πάω. Βέβαια, πώς τα φέρνει η ζωή, Στέργιο, με εσύ που είσαι και γνωστός οικονομολόγος, τα πασάρι με τα χρήματα, δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Με 400 ευρώ που θα τα βγάλει 4 μήνες. Δεν το είπα, έχασα τις προάλλες 100 ευρώ. Και ήταν πολύ, δηλαδή πραγματικά. Είναι όλο το story ωραίο. Θα το πει μετά. Θα μου το πείτε στο διάλειμμα, παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι έχει suspense. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται θέμα. Το ταξιτζί να ρωτήσει που με πήγε στο κτέλ Μακεδονία και με ξαναγύρισε. Λέω ντρεφέ, κάτι δεν πάει. Δεν μπορώ. Και αν είσαι κυκλοφορά με 100 ευρώ, φίλε. Δεν είμαι σίγουρο. Η Γιάννα και τον Πούλου. Αυτό έχει ρευστό, είδε. Για τέλο πάντων. Πήγε να πει κάτι, πήγε να πει. Κάτι πήγα να πω και το ξέχασα. Ναι, εγώ που είμαι οικονομολόγο και τα λοιπά. Ναι, αλλά τι θέλω να πω. Κάτι για τον Άρη, για το κήπεδο, για το ρεύμα. Όχι, όχι, όχι. Α? Για τον Ιβάν. Κάνανε όλη η επίθεση στην ΕΡΤ για τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Α, ναι, ναι, ναι. Ωραία, πρόσεξε τι έγινε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, νέα κυβέρνηση. Την ΕΡΤ την έχει στην μπούκα την προηγούμενη φορά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκινάει από εκεί το κακό. Το καλό, το κακό, καθένας το κρίνει όπως θέλει. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και βλεγάζει ο Ολυμπιακός επιστολή κατά τη ΣΕΡΤ. Έρχεται η ΑΕΚ να κουμπώσει δίπλα, ναι, και να πει και εγώ θέλω συμφωνία, ενώ δεν τελειώνει το συμβόλαιό της. Δεν τρέχει κάστανο, καβατζωμένοι οι δύο, την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν τρέφεται από τα έσοδα του Champions League και των τηλεοπτικών. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει κανονική επένδυση. Ναι. Ωραία. Του ανθρώπου που δεν έχει που να μείνει και τέτοια. Ωραία. Ποιοι θα την πληρώσουνε, βγαίνει χθες η πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει, η νέα κυβέρνηση, να μειώσει 45% ωραία, τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Ο Άρης μας είχε βγάλει μια διαρροή τότε, θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και τι είναι αυτά, και σου ξομόξω και μετά, ωραία, έτσι, έτσι. Μείωσε 45% ο Άρη μου με 2 εκατομμύρια καθαρά, δύο κάτι, πόσο πάει. Ένα εκατό. Ναι. Α, θα φύγω από την Νέα, θα πάω στην Νόβα. Και στην Νόβα τι είναι καθυστερημένη, να σου δώσουν πάνω από 1,5. Εσύ που έψαχνες τα 3. Γι' αυτό λοιπόν ξέχωρα από τις αντιπαλότητες, την βλακεία που έχουμε όλοι μεταξύ μας, ξέρω εγώ την αντιπάθεια κτλ. Κτλ, το χαβαλέ, το καφενείο κτλ. Κτλ. Εσείς είστε ανώνυμες εταιρείες. Έχετε έναν συνεταιρισμό. Έχετε έναν συνεταιρισμό. Ο οποίος για να προκόψει πρέπει να έχει έσοδα. Εκτός το ότι είστε όλοι για γέλια. Γιατί δεν έχετε καταφέρει να έχετε άλλο έσοδο από τα τηλεοπτικά τόσα χρόνια. Γιατί το προϊόν σας είναι σαθρό. Σαθρό. Καταφέρνετε από εκεί που δημιουργείται δεύτερος πόλος και υπάρχει ενδεχόμενο να ανέβουν οι τιμές, καταφέρνετε να κλείνετε την κάνουλα στον έναν πόλο για να κάνετε μικροπολιτική και να κάνετε μάγκα την Νόβα και μαγιά της που θα πάρει το προϊόν χωρίς να πληρώσει τίποτα. Μπράβο, καθυστερημένοι όλοι. Και χαμένοι είναι αυτοί. Και βγείτε, χαμένοι αυτοί είναι. Εμείς θα πάμε στο Open. Ναι. Θα δώσει το Open 7 εκατομμύρια.
δώσει κάτι παραπάνω. 7-8 εκατομμύρια. Άμα μας πούνε δεν γίνεται, αφού είναι το μεγάλο μέτοχο, θα πούμε και τι να κάνουμε. Αφού εκεί δεν μας παίρνουν και δεν μας παίρνουν, τι να κάνουμε. Δεν. Πάρτα. Εντάξει, θα πάμε στο Open, ανοιχτή τηλεόραση. Θα κάνω μετάδοση εγώ το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχω πάρει ειδική άδεια. Mm-hmm. Με νομική κάλυψη. Και ειδικό αντανακλαστικό beep όταν φεύγει κάτι. Ναι. Εντάξει, beep. 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 Η beep μετάδοση, ναι. Και θα είμαστε εκεί. Με ειδικά ένθετα, pre-game, post-game. 8 ώρες κάτι. Η Θεσσαλονίκη στους ρυθμούς του ΠΑΟΚ. Ναι, live. Ναι. Γκάλοπ στον δρόμο. Ναι. Εντάξει, να τα πάντα. Κόσμος, ναι. Τι να κάνουμε. Στα καφέ να στείλεις κάμερα. Καλά, χαζός, εννοείται. Ναι, ρε, τίποτα είναι αυτό που λέει Σταύρο και αγάπη ο λαός. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Για τις ομάδες που λέγανε ότι θα πάρω ΠΑΟΚ 6. Βραχιά. Εγώ θέλω 4. Ναι, ρε. Ή 3. Ναι. Και 3-6. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Παρακολουθούμε, διασκεδάζουμε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι κάποια ωραία πράγματα που συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Αυτοί ήθελαν να πάρουν παραπάνω με το νου, τους πήραν λιγότερα τελικά. Κάφους ένας με 42 βαθμούς. Πότε είναι αυτό? Εδώ. Όχι, πιο κάτω. Πότε, έχεις ενημέρωση live από καιρό, σου στέλνουν... Ναι, μου στέλνει ο Θεός. Θα βάλεις τη γυαλιά στο για να διαβάσεις το μήνυμα. Τι να κάνω, θεϊκό μήνυμα είναι. Να κάνω μια... Τι έπαθες, σου βγήκε το σκουλαρίκι. Πιάσε το σκουλαρίκι στην μπλούζα. Το ίντερνετ μας δεν άλλαξε κάτι όσο έλειπα. Α, εγώ έχω. Περίμενε, άνοιξε. Έλα, Ανασκευή 2-8, Σάββατο 3-8. Παιδιά, 42 να κάνει Τρίτη απόγευμα. Όχι, να κάνει το Σάββατο μια χαρά είναι. Και ας ξανακάνει την Τρίτη. Τρίτη απόγευμα 42, Σταύρο, θα την πλώσουμε όλοι. Ας την πλώσει ο Άγιαξ από τη φάση και θα αντέξουμε εμείς. Θα κάνουμε και αναφορά για τους καθυστερημένους Ολλανδούς. Ωραία, γιατί θα κάνουμε μια αναφορά. Μιλάμε για βλάκες. Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάνουμε πάγκο προετοιμασία εκεί γιατί έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Ναι. Ξεκινάμε με τα βασικά. Βασικό. Θα πρέπει να κατανοήσει και ο ΠΑΟΚ πλέον ότι υπάρχει μια περίοδος 5-6 μέρες εκείνη τη στιγμή που πάμε γιατί συμβαίνει τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν γίνεται κανένα προπόνηση. Ναι. Γιατί μην νομίζει κάποιος ότι με 40 βαθμούς δεν αλλάζει η προπόνηση. Αλλάζει ώρα, αλλάζει ένταση, αλλάζουν 1000. Τρίτον, οι ηλίθιοι κάνει τρίτο χρόνο σε ρή καύσωνα και δεν έχουν στα ξενοδοχεία τους ούτε ανεμιστήρα. Αφού τα χρησιμοποιούν αυτοί, ρε. Άμα έπαιρνα χρόνο ανεμιστή, έξυπνο τον έβαζα σε αυτήν που τη ρώτησαν, είχε ανεμιστήρα και δεν είχε. Ναι. Με 41 βαθμούς μέσα στην υγρασία. Που δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Αυτοί πώς την παλεύουν δηλαδή, τώρα που τους έβλεπες εκεί, πώς ήταν? Ρε, είναι ηλίθιοι, αυτοί έχουν ένα μοτίβο. Ναι. Είμαστε η Ολλανδία, βρέχει και δεν κάνει ζέστη. Τώρα κάνει ζέστη. Άλλαξε αυτό. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι όπως είμαστε εμείς το χειμώνα με τα χιόνια. Εμείς δεν είναι σίγουρο θα χιονίσει. Αυτοί εδώ και 3 χρόνια ναι. Έχουν αυτόν τον ταργά. 4 μέρες, 5 μέρες. Αν αυτό το 4-5 γίνει 10, θα πεθαίνουν στον δρόμο. Ναι, αυτές τις 5 μέρες τι κάνουν, πώς τους είδες, ας πούμε? Με το βλέμμα απορίας τι είναι αυτό. Ζεσταίνεσαι, ρε φίλε, τι είναι αυτό, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Δεν μπορεί, δεν είναι στο μοτίβο του. Είναι όπως αυτό με το αναψυκτικό στην αρχή. Αν θες να τσεκάρεις πόσο ηλίθιος είναι ένας άνθρωπος στην Ολλανδία, του λες. Ναι. Δεν θέλω, τι θα πιεις, Coca-Cola. Ναι. Ωραία. Αλλά θέλω να τη φέρεις με το φαΐ. Τον σκότωσες. Γιατί, είναι δολοφονία. Μπορεί να σε πάνε και δικαστήριο. Παθαίνει blackout. Παθαίνει blackout. Σου φέρνει στην τέτοια. Σου φέρνει την Coca-Cola. Του λες βρε ζώων, animal. Αυτό τώρα εγώ άμα το πιω θα μου κοπεί η όρεξη. Ωραία. Ναι, κόβεται η όρεξη με ένα ψυχικό αγάπη πριν φας. Ναι. Ούτε μπορείς να έχεις την Coca-Cola απέναντί σου 20 λεπτά και να την κοιτάς. Ωραία. Ναι. Επίσης, μέχρι να φέρεις το φαΐ που σε αργό καράβι ζώων, αυτό θα ξεθυμάνει. Ξέθυμαν. Στα αγροδικά, όποιος το ξέρει. Εντάξει. Ναι. Άρα φέρε μου το αναψυκτικό βόδι ναι. Μαζί με το φαΐ. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι όπως εκείνη στο ταμείο που είχες πάει και έλεγες my stomach, I'm in pain. Με εκείνη συνεννοήθηκα. Ναι. Εντάξει, okay, πολλά ναι. Και αυτό δεν το στομάχι με τις φλακές που τρώνε. Ah, okay, δεν είναι ναι. Κάτι προβληματικό. Αλλά είναι τόσο εκτός μοτίβο το να πεις στο βόδι ωραία, ότι φέρε το αναψυκτικό μαζί με το φαΐ ναι. Που πραγματικά θέλεις να του πάρεις το κεφάλι εκείνη την ώρα, να το χτυπήσεις στη γωνία του τραπεζιού, μίνιμουμ 40 ράματα, μίνιμουμ. Επιθετικός, οκ, okay, ναι.
Άμα την 20η φορά που το ζητάς δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, κάνει κάτι άλλο και εσύ μόνο. Αλλάξαμε μοτίβο μετά. Παραγγέλαμε το φαΐ και όταν έρχονταν το φαΐ παραγγέλαμε ένα αρνητικό. Πίνει μια έξυπνη ζωή. Αλλά πρόσεξε όμως, υπάρχουν στιγμές που εσύ είναι self-service. Ναι. Πας και λες. Με self-service που περιμένουν και 50 άτομα. Ναι. Δεν πρέπει να μπορείς να περιμένεις ξανά ναι, 50 ναι, άτομα ναι. για να πας ένα αρνητικό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και λες όταν θα είναι έτοιμο το φαΐ. Γιατί παραγγέλνεις και περιμένεις. Σου ναι. δίνουν ένα τέτοιο στο νου που είναι. Ναι, ναι, ναι. Και χτυπάει και πας και το παίρνεις. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, και του λες, όταν θα είναι έτοιμο το φαΐ, να είναι και η Coca-Cola εκεί. Όχι. Το σύστημά τους προβλέπει ότι θα πρέπει να το πάρεις εκείνη την ώρα. Εντάξει, ζήσουμε αυτό. Και πετυχαίνεις μια αγενή Ambolite. Αν τα ξέρεις αυτά. Ναι. Ωραία. Ναι. Όχι ρούτ. Εκεί πέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι μπινελί και να πέφτουν τώρα. Ελληνικά. Απαντού σκεφτεί. Μίλησε άσχημα. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. Είναι όπως που φέρνουν Σταύρο τη βότκα σε 5 δόσεις. Δηλαδή σου φέρνουν τη βότκα, την πορτοκαλάδα, τα παγάκια. Καλαμάκι. Καλαμάκι. Ναι, δηλαδή, και το Lego. Σε λίγο θα σου φέρνουν και το κριθάρι να κάνεις τη βότκα. Τι είπες αυτήν. Τι είπες αυτήν. Τι της είπες. Έβριζα. Στα ελληνικά. Ελληνικό-αγγλικά. Τα καταλάβαινε κιόλας. Όλα μαζί σπίτι σου, house. Και τι έκανε η γυναίκα. Φώναζε κι αυτή. Στο δρόμιο ήταν αυτό. Έκανε εσύ την παρουσία σου, δεν γινότανε. Ναι. Little house και τα λοιπά. Ναι. The little house. Το σπιτάκι σου. Όχι, τελειώσει και τα λέμε. House. Ανοφολάει. Τι λοιπόν, έλα. Πέρασε Σταύρο, κουράγιο. Του χρόνου πάλι. Όχι, δεν θα πάμε Ολλανδία του χρόνου. Αυστρία. Πρέπει να πάμε Αυστρία, λίγο πιο πάνω. Πιο πάνω εννοώ σε βουνό. Γιατί Στέργιο, παρά το πρωτοσέλιδο της εφημέρας που δούλευες τότε για ιδρώτα στα βουνά της Ολλανδίας, δεν έχει βουνά η Ολλανδία. Δεν ξεχάσει τίποτε αυτό. Κάθε χρόνο θα μνημονεύεται. Δεν το έκανες εσύ. Το ξέρω. Θυμάμαι τα μούτρα σου όταν είδες το πρωτοσέλιδο. Σαν τώρα. Εκεί είδα και από τη φορά θυμάμαι και την συνομιλία σου με τον Γιώργο Ζαγόρα επί 132 λεπτά. Ναι. Εκείνο το πρωινό. Ναι, ναι. Αλήθεια. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το βρούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, χωρίς είναι... να είναι δική μου ευθύνη, εντάξει. Και τι είπαμε, ο Στέργιος έκανε τη βλακεία. Όχι, κάποιοι μου το χρέωσαν. Έλα, και είναι χρήμα. Έστειλε ο άλλος τον Χριστόφορο Κολόμβο στην Ολλανδία, βρήκε βουνά κτλ. Έτσι, αυτά δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις που φοβάται στοίχημαν για το κορυφαίο παιχνίδι του καλοκαιριού. ΠΑΟΚ Άγιαξ στο γήπεδο της Τούμπας στις 8, αν δεν κάνω λάθος. Στις 8 έχεις δίκιο. Ναι, την ερχόμενη Τρίτη, γιατί με τα νούμερα. Με τις... Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε βολευτεί όλοι, δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό που έχετε βολευτεί όλοι. Έλα, τις άλλες μέρες έγινε χαμός. Περίμενε, νωρίς είναι ακόμα. Έλα, νέος. Όχι, εγώ το λέω γιατί Σταύρο και Αγάπη, αύριο που δεν θα έχουμε εισιτήρια, μπορεί να σκάσουν 200 μηνύματα. Εγώ ήταν να δώσω, το έδωσα. Η στοίχημα λοιπόν δίνει δύο διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι της Τρίτης. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2. Δεν μου λες, επειδή είσαι το ζωντανό παράδειγμα της Αναδομό, γίνονται όλα όπως πρέπει. Είσαι ευχαριστημένος. Κοίτα να δεις τώρα. Ήταν να κάτσω στο ξενοδοχείο μία εβδομάδα και στις 4 μέρες με ειδοποίησαν ότι αύριο έχουν τελειώσει όλα. Εντάξει, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μιλήσαμε εμείς αρχές εβδομάδας και ήσουν προβληματισμένος. Ήμουνα ότι άμα πάω, άμα κρατήσει περισσότερο, ναι, θα μου στοιχήσει πολύ παραπάνω, ναι, από αυτά που υπολόγιζα η διαμονή μου αλλού. Ναι. Αλλά εν τέλει... Το κάνει και πιο γρήγορα. Το κάνει και πιο γρήγορα, 2 μέρες. Αναδομό, ρε Σταύρο. Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Βάψιμο δούλεψες. Βάψιμο στο Καρίσματα, παιδικό δωμάτιο, σουσουμούξου. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τελειώσαμε μέσα. Με ξεπερνάει ώρες το όλο θέμα, αλήθεια που λέμε. Έτσι είναι αυτά. Ωραία. Έτσι είναι αυτά, παιδιά, τραβήξω μια στιγμή, μην τραβήξω μια ζωή. Τα έχει πει ο Καζαντζάκης αυτό. Λοιπόν. Σούληψα, θα πέσω, σούληψα. Εδώ γιατί δεν υπάρχει ένα μπιπ σε αυτήν την εκπομπή κάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το λες αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι το γεγονός, είναι η αλήθεια. Εδώ μόνο αλήθειες. Σήκωσε λίγο τα γυαλιά σου, έχω πέσει. Είναι από την ένταση που βγάζω την ώρα της εκπομπής. Από το πάθος που κάνω εκπομπή. Ναι. Σου λέει τόσο που έχει γελάσει, Σταύρο, η αγάπη σήμερα δεν έχει γελάσει εδώ και 3 μήνες. Δεν μπορεί χωρίς εμένα. Συνολικά. Άκουγες το πρόβλημα της αγάπης ποιο θα είναι, μεγαλώνοντας. Ότι έχει το δικό μου αντρικό πρότυπο. Δηλαδή θα σκάει ο άλλος δίπλα της και θα της λέει:
δύο κουβέντες και θα καταλαβαίνει αγάπη, θα δει τι βλάκα είναι αυτό. Ναι, αυτό συμβαίνει ήδη. Είδες? Είναι μια αλήθεια αυτή. Ναι. Ναι. Είμαι πολύ έξυπνη, τι να κάνω. Έχεις εμένα πρώτη. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι εδώ μόνοι μαζί μας. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, είναι στην Εθνική Συντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού για να γίνει ακριβώς το σταυροκόλκα, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές και με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Και άμα είστε στο Σταύρο, θα σας τα κάνουν όλα και όπως πρέπει πιο νωρίς. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Όπως είπα, προσφέρει δύο διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι της Τρίτης. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Προφανώς σιγά σιγά τώρα έχετε τα μηνύματά σας, αρχίζετε και στέλνετε. Έχετε ακόμα μία ώρα και 35 και 25 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση. Θα δώσουμε κάποια αύριο εισιτήρια ή δεν ξέρουμε. Τελευταία ευκαιρία. Τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Δευτέρα και την Τρίτη. Αλλά είναι τελευταία ευκαιρία για όσους δεν έχετε εξασφαλίσει την είσοδό σας στην Τούμπα να στείλετε ένα μήνυμα και μπορεί να είστε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο προσφορά από την Στοίχημαν. Δύο δίπλα. Θα κληρώσουμε κλήρωση λίγο από τις δύο μαζί μας και το Ρίτσες Καζίνο 22 Αυγούστου στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens. Ο Ηλίας Βρετός, εξασφαλίστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά της Στοίχημαν για το ΠΑΟΚ Άγιαξ, το κορυφαίο παιχνίδι του καλοκαιριού μέχρι το επόμενο, που θα είναι το Άγιαξ ΠΑΟΚ και το επόμενο αυτό που θα παίζει ο ΠΑΟΚ μετά στα play-off του Champions League. Έτσι αισιόδοξο σε θέλω, Στέργιο. Πάντα είμαι αισιόδοξο. Υπάρχει μια πίστη σιγά σιγά, χτίζεται μια πίστη. Η εικόνα της ομάδας ήταν αυτή που έπρεπε. Άρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά τη Στοίχημαν, του μεγάλου χορηγού του ΠΑΟΚ. Το κόσμημα στοιχηματικών εταιριών που απλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ρουμανία, Πολωνία, Γερμανία πλέον, Πορτογαλία. Χορηγός Στοίχημαν στην Πράγκα. Η εταιρεία τέλος πάντων τη Στοίχημαν στην Πορτογαλία. Να τα βλέπετε αυτά. Υπάρχει ανάπτυξη, Σταύρο. Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην ομάδα μας. Καταρχήν να πω ότι έχουμε μια εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, εάν με το καλό η ομάδα πετύχει μία από τις σημαντικότερες ή τη σημαντικότερη πρόκληση της ιστορίας της. Για να δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Young Boys, οι Ελβετοί. Δύσκολη ομάδα, κατά. Αποέλ, στα μέτρα μας. Η Καραμπάχ. Εντάξει, ναι, καλά. Σλάβια Πράγας και Μάριμπορ ή Ρόζεμπορκ. Αυτή είναι η αντίπαλη. Αυτό το τελευταίο. Καλό ακούγεται και το Αποέλ Καραμπάχ καλά ακούγεται. Και η Σλάβια καλή ακούγεται. Και η Σλάβια καλή ακούγεται. Χωρίς στόχο. Της πήραμε τον καλό τον παίκτη. Καλά πήγε η Σλάβια πέρσι βέβαια. Στο 8 του Europa έφτασε. Αυτά που έλεγες χθες το μεσημέρι, που ξεκίνησε η κουβέντα που κάναμε τηλεφωνικά, πέσε ένα παίκτη από την Τσεχία και ήρθε το σκοτάδι. Τα γράψανε το απόγευμα οι Τσέχοι ότι το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά στην Τσεχία. Γιατί ο Στόχ αποφάσισε να αφήσει τους πρωταθλητές της Τσεχίας και να πάει στους πρωταθλητές της Ελλάδος, γιατί η απάντηση είναι η εικόνα της Πλιζέν με τον Ολυμπιακό. Στέργιο μου, ότι είμαστε δημοσιογράφοι υψηλού επίπεδου, είναι ένα γεγονός. Τώρα το ότι καμιά φορά τα κάνουμε λίγο χαβαλέ για να γίνει πιο εμπορικό, γιατί σε ακούω και θέλω να κλάψω. Ωραία. Αυτή την ταμπέλα δεν ξέρω γιατί την έχει κολλήσει εδώ και δύο-τρεις μέρες. Μήνες. Μήνες. Εντάξει. Ναι, μήνες. Γιατί το πρώτο πράγμα που σε ακούω όταν βγαίνω στον αέρα, ναι, ναι, μου έρχεται. Εντάξει. Μια εικόνα αυλονίτη με λατέρνα να βγαίνει από μια γωνία. Κοίταξε, έχω μάθει να σέβομαι όλες τις απόψεις. Όχι, όχι, δεν είναι. Τη δικιά σου τη γράφω εκεί που ξέρεις. Δεν έχω κάποιο θέμα. Σεβαστώ, έχεις το δικαίωμα της άποψης. Okay. Βεβαίως έχω το δικαίωμα της άποψης, φίλε. Εννοείται. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι καλοπροαίρετη κριτική και θέλω να σε ακούω χαρούμενο. Ναι. Και δεν θέλω να σε ακούω δηλαδή να αυτόμαστε γόνες, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, εσύ τι κάνεις τώρα. Ενώ είσαι σούργελο, να μην τα λέμε μεταξύ μας τώρα. Εντάξει, μου βγάζει ένα σοβαρό προφίλ. Αφού δεν έχεις, δεν είσαι. Ξέρουμε τι είσαι. Αγάπη έχω άδικο. Δεν παίρνω θέση. Α, δεν παίρνεις θέση μονικότητα. Όχι, αγαπή. Γλύψε λίγο το αφεντικό. Όχι, παιδιά, είμαι ουδέτερη. Παίρνω ουδέτερη θέση. Μπράβο. Έτσι να είσαι, θα προκόψεις.
Θα δουλέψει σίγουρα στα 200 χρόνια τη για να συγκεντρωθεί το σκαλάκι. Έτσι. Θα πάρω μέρος στο team. Γιατί όχι. Νέο παιδί είμαι. Πρέπει να είμαι σε όλα μέσα. Νέο παιδί είμαι. Με Νέα Δημοκρατία να τη δίνουμε 400 ψήφους τουλάχιστον κάθε εκλογική αναμέτρηση. Άρα... Δεν παίρνω θέση στα πολιτικά. Θα είχε ενδιαφέρον, Σταύρο, να μάθουμε το budget αυτή τη χρονιά για του εορτασμού. Τι budget θα έχουμε. Κοίτα, για κάθε... Ένα εκατομμύριο. 100 εκατομμύρια. Τι ένα εκατομμύριο για 200 χρόνια και το 1821. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε Ευρώπη. Ευρώπη. Είσαι τρελό. Το budget θα είναι δις. Λευκό. Απεριόριστο. Θα βρείτε χορηγούς. Θα δουλέψουν και κάποιοι. Την Καραγκούνα ΕΠΕ, την Μπαρούτη Όμικρον Εύσιλον. Η Τρίρης ΕΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει έτσι μια χορηγία και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η Μπομπουλή να πίνει Red Bull π.χ. ξέρω εγώ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ρε. Θα κάνει ένα πακέτο. Άρα αυτό θα είναι το, τον Ιάρχος και αυτά θα μπουν όλοι αυτοί οι, πώς το λένε, όπως πας η Παναγία σου μετά μέσα, είναι όλοι οι πολύ κυριλέ τύποι έχουν κάνει δωρεές. Ναι. Όσοι έχουν από λαθρεμπόριο και πάνω, ναι, δωρεά, μια τέτοια, αυτό δωρεά του τάδε, δωρεά του τάδε, από πας από δίπλα δηλαδή, είναι 4 αιώνες φυλακή. Όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ρε παιδί, που κάνουν μια δωρεά, δεν ναι, ναι, νιώσουν καλύτερα. Και κάτι τέτοιο θα γίνει και 1821. Μην νομίζετε και κάτι διαφορετικό. Εδώ τη γιούνισε φέραμε και έφυγε κάτι κακός για λαμογές. Αλλά το διαφημίσαμε όσο δεν πήγαινε. Ναι. Το λέγαμε, το ξαναλέγαμε. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η χώρα μας, παιδιά. Εδώ πρέπει να ζούμε, έτσι διασκεδάζουμε. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Το πιο καθαρό πράγμα που έχει αυτή η χώρα. Ο πιο καθαρός οργανισμός, ο πιο καθαρός μηχανισμός. Το καμάρι της Βορείου Ελλάδος. Και με τους πιο αυθεντικούς φιλάθλους. Πιο αυθεντικούς φιλάθλους, οι οποίοι αυξάνονται. Έχουμε πολλές τάσεις μέσα στο παδικό κίνημα. Καλό είναι αυτό. Εννοείται την καλό. Δεν πάμε μονόπατα. Υπάρχει και περίπου. Και άμα θέλεις, γράψε αυτά που γράφουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην Πινελή και θα φας. Μια χαρά είναι η ισορροπία στον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι. Έρχεται και η νέα ταινία. The Invisibles. Κοιτάζω έτσι, ρε. Εγώ την περιμένω. Μ' αρέσουν αυτά. Και εμένα μ' αρέσουν. Ανάπτυξη υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Θα είναι και η θεία Κούλα που σκούπισε εκεί έξω δεξιά. Η αίτητη. Αυτή την κουβέντα πάει. Κυνήγη την πάει ΠΑΟΚ. Την καπάκι. Που θα βγει πάλι. Καπάκι. Ναι, ναι, ναι. Καπάκι. Εσείς εκεί στην ΠΑΕ. Έχετε να δείξει όλους. Γίνεται καλύτερη, Σταύρο. Με το κυνήγη γίνεται καλύτερη, εννοείται. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει βελτίωση όμως, δεν νομίζω. Ότι για όλα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν απασχολεί τον κόσμο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η ταινία που θα βγει σύντομα. Μας προειδέασε λίγο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, κοίτα, το να πάρεις ένα είτε το πρωτάθλημα και double παράλληλα είναι κάτι ιστορικό το οποίο πρέπει να καταγραφεί σε ταινία. Αυτό είναι γεγονός. Yeah. Το ότι συμμετείχε η θεία η Κούλα για μια βίδα έξω δεξιά και ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο δεν είναι κάτι ιστορικό. Οι παίκτες και οι προπονητής το πήρανε. Θέλω να δω τα πλάνα του προπονητή πάντως. Σωστό. Θέλω να τα δω λίγο. Ναι. Θα είναι ολοκληρωμένα, θα είναι κάποιες κοφτές εικόνες. Εγώ πιστεύω θα είναι κάποιες στολές. Ρωτάω. Πιστεύω ότι θα είναι. Στον Ολυμπιακό, π.χ., αν ποτέ καταφέρουν να κάνουν αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής, ξέρω εγώ, είχε φύγει 2 μέρες πριν την προετοιμασία. Δεν θα υπήρχε. Όχι. Θα υπήρχε καταγραφή ότι η μοναδική ομάδα που πήρε ΑΕΤ το double, ωραία, χωρίς προπονητή. Δεν είναι αυτό, δεν θα υπήρχε. Ναι. Θα είχαν κόψει ότι πλάνο υπάρχει. Ναι, ναι. Αλλά θα θέλω να δω και το δικό μας λίγο. Μια σκιά θα φαινόταν. Ναι, εντάξει. Ένα σημειωματάριο μόνο του να γράφει. Ποιητικό. Ναι, ναι, ναι. Μία φωνή να ακούγεται από το βάθος. Από το βάθος. Και εστιάζουμε στους παίκτες γιατί αυτό πήραν. Ναι. Χωρίς προπονητή. Ναι. Οι παίκτες κάνουν το προπονητή άλλωστε. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Ναι. Ναι. Πέντε πλάνα του Γιώργου Σκεθίτη που δίνει εντολές. Το Βασίλη Καναρά, των παιδιών που μείνανε. Ναι, ναι. Έφυγε πολύ λαό, Σταύρο και αγάπη. Έφυγε πολύ πράγμα. Αυτό το τσιτηρίδι το καλύτερο από όλα, παιδιά. Αυτό που δεν μπορείς να χορέψει κανείς μες στην ομάδα είναι το Τσιτηρίδι. Λογικό είναι. Μπορείς, δηλαδή μπορείς πιάνε την κουβέντα. Εντάξει, ο ένας πήρε 4 εκατομμύρια, ο άλλος πήρε 500 χιλιάρια, ο ένας έτσι, αλλιώς. Μόλις πήγαινε η κουβέντα στο Τσιτηρίδι και τσιόντουσαν όλοι. Πού δουλεύεις στην Αχιλλάδο. Τέλος πάντων, μεγάλε ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν για το κόσμημα του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε στις προπονήσεις από χθες. Πλέον δουλεύουμε το παιχνίδι του Άγιαξ 100%. Θα τους κοιμήσουμε. Η ομάδα έχει έξοχο επιθετικό transition πλέον. Mm-hmm. Αν καταφέρουμε να δώσουμε την μπάλα στον Καντουρί, θα ξεδιπλωθεί η ομάδα. Να είναι καλά ο Πέλκας. Επειδή τώρα, ναι, να είναι καλά ο Πέλκας, που νομίζω διατασούλα είχε, θα μπει αύριο. Δεν είχε κάτι σοβαρό.
τις 4 μέρες χρειαζόταν. Το σημαντικό είναι, πρώτα απ' όλα, αρχίζει και μου τη δίνει στα νεύρα λίγο, γιατί δεν τα λέγατε με τον Καντούρη. Τα λέγαμε, ρε, πως, τι άλλο να κάνουμε. Καλά, δηλαδή. Ειδικά για τον Καντούρη με το χτάρι το λες εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά. Αμυντικό χάφ σας βρήκαμε. Τον Καντούρη ο χτάρι τον κάναμε. Γιατί για τον Εσίτη ποιος τα έλεγε. Ποιος έχει γράψει κείμενο. Η Μαρία Πενταγιώτησα. Τι άλλο να κάνουμε σαν δημοσιογράφη. Το κάρμα βγάλαμε. Σκεφτόντουσαν, χάνανε ευκαιρίες και σκεφτόντουσαν εμένα. Τι άλλο να κάνουμε, να πούμε μέσα να το βάλουμε εμείς. Πες τα ρε αγάπη. Εμείς θα τα λέμε όλα. Εξαλείδεις εντελώς. Έχω άδικο. Για τον Καντούρη δεν έλεγα για τον Χρό. Όχι, για τον Καντούρη έλεγες όντως. Ωραία, για τον Εσίτη δεν έγραψα ότι πάει να τη μου λέει να τελειώνουμε. Ναι, από εκεί είναι φιλικό. Ναι. Και το κάρμα το που βλέπεις. Εντάξει, όλα, όλα σε σένα, Ρε Σταύρο. Εντάξει, όλα σε σένα. Τον Μπέλκα στηρίξαμε. Τον Μπέλκα στηρίξαμε. Βέβαια, οι πολέμοι του λένε ότι έβαλε μυαλό φέτος. Γιατί ο Μπέλκας που είχε double-double 2 χρονιές και απλά πέρσι είχε 3 θλάσεις, ξεκίνησε πύραυλος, τελείωσε πύραυλος. Δηλαδή το μεσοδιάστημα που είχε τις θλάσεις δεν πήγε καλά και τον κυνηγάμε. Είχα τον πίσω, αλλά πήγαινε καλά. Γι' αυτό χωρώστε, παιδιά. Γι' αυτό χωρώστε. Και στήριξες και Λουτσέσκου. Ναι, στα δύσκολα. Όταν συνάδελφος έγραψε, αν δεν κάνω λάθος, μετά το μάτς με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, διώξε τον επιτέλους. Ναι. Βέβαια μετά μαζεύαμε την. Δεν υπάρχει αυτή η ανάρτηση γιατί. Ναι. Απλώς από εκείνη την άρτηση και μετά έκανε 52 νίκες σε 51 μάτς. Ναι. Ο Λουτσέσκου. Δεν τα είναι. Τα γράψει ιστορία αυτά. Απλά τα καταγράφουμε. Δεν καταγράφουμε. Εδώ λοιπόν του Καντουρί, παιδιά, το ξέρουμε την οχτάρι. Για μένα η διαχείριση του Καντουρί ήταν το ένα μαύρο στίγμα του Λουτσέσκου και το άλλο ήταν η διαχείριση των παιχνιδιών με τη Βίντι. Αυτά τα δύο ήταν τα πιο μεγάλα στίγματα του Λουτσέσκου. Γιατί την έστασου δεν μπορώ να του τη χρεώσω. Εντάξει, ναι. Είχε. Ήταν 2 εβδομάδες στην ομάδα και είχε παραλάβει το χάος. Αυτά τα δύο όμως που τα χρεώνω, ευχάριστα. Ένας πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Άλλο ξέχωρα αν μας την έκανε αλήτικα. Δεν μπορούμε να είμαστε μηδενιστές. Ούτε ο εκνευρισμός για αυτό που έκανε, ξέχωρα αν στο μυαλό του είχε τα αφεντικά. Στο δικό μου δεν έχει. Θα είχε τα αφεντικά αν έφευγε την επόμενη τελικού. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Γιατί βάλαμε και τη μούρη μας μπροστά για να τον υπερασπιστούμε όταν τον έσκησε το 98% της χώρας. Όλοι μαλώσαμε με όλους. Όλοι δηλαδή. Μαλώσαμε με όλους. Δηλαδή έχουμε χαλάσει σχέσεις. Έχουμε βρήσει κόσμο. Μας έχει βρήσει κόσμος. Στην κυριολεξία όμως. Ναι. Από αυτό που λέει Σταύρο όμως μέχρι το σημείο να τον περνάμε γενναίες 14 έχει μεγάλη διαφορά. Εννοείται. Εντάξει. Δηλαδή η πιο ευγενική έκφραση να είναι Ρουμάνος Κλειστοκοτάς. Καλό θα είναι κάποιοι σημείς τους που προσφέρουν να μην τους μηδενίζουμε. Εντάξει, Στέργιο, τώρα ο κάθε άνθρωπος με την υποδομή του. Εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου προσέφερε στον ΠΑΟΚ και έδωσε κάτι πολύ σημαντικό. Απλά αυτό που έκανε. Τεράστιο σαν Σταύρο με προσβάλλει. Φυσικά. Φυσικά. Σαν οπαδό του ΠΑΟΚ με προσβάλλει βασικά, όχι σαν δημοσιογράφο. Φίλε, θα δεχτώ να μου πεις μετά το τέλος της σεζόν ότι αδερφέ δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο στην ομάδα. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Δεν θεωρώ ότι. Και κολομπάρεψε το και λίγο. Πες ότι. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ίσως η ομάδα πρέπει να πάει στο επόμενο βήμα. Να παίξει κάτι άλλο. Ναι, αυτό, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε τώρα, εντάξει, χαρήκαμε πόσες νίκες. Χαρήκαμε ένα double. Χαρήκαμε και ένα κύπελο μαζί του. Χαρήκαμε ουσιαστικά 2 double. Αυτός τα πήρε. Έτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, το ερωτηματικό Πέλκα είναι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι, σήμερα αύριο περιμένουμε να μπει σιγά σιγά. Το κατάλαβε γρήγορα. Ναι. Απλά ο Πέλκας τώρα υπάρχει μια διομορφία στον Πέλκα. Κάνει κάτι ειδικά προγράμματα εκεί που του στέλνει ο μάνατζερ ναι. του. Και εγώ τα αμφισβητώ αυτά τα ειδικά προγράμματα. Ναι, μην μπαίνει στην σεζόν με τα μπούνια. Όπως μπήκε και πέρσι ο Δημητράκης. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για την επιβάρυνση του σώματος. Το ίδιο έκανε και ο Φορτούνης. Και ο Κουλούρης μαζί. Είδαμε τι έπαθε. Ναι. Ο Κουλούρης δεν τον παρακολουθώ από κοντά. Μια ψηλή επαφή που είχα σε μια φάση. Καλά ήταν. Ναι. Ωραία. Είναι λίγο πιεστικό βέβαια αυτό το πρόγραμμα. Είναι πιεστικό και σε χρόνους που θα έπρεπε να μην είσαι στα κόκκινα. Ναι, δηλαδή έγινε ακριβώς τέλη Ιουνίου πριν έρθει για προετοιμασία. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει η διομορφία ότι μπαίνεις στα κόκκινα, αλλά την προηγούμενη χρονιά μετά τα play-off
του Champions League έβγαλε μηνυκά. Ναι. Τώρα εδώ το έλεξε ένα τσιμπηματάκι το οποίο μπορεί να είναι συγκυριακό. Okay, αλλά λίγο να τα προσέχουμε αυτά τα ατομικά προγράμματα. Και αυτά τα ατομικά προγράμματα θα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με την ομάδα. Λέω εγώ. Θα πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις κοινές. Ο Δημήτρης βέβαια το κάνει γιατί θέλει να είναι πιο έτοιμος. Εντάξει, δεν το κάνει γιατί τεμπέλης, αντιθέτως. Μόνο τεμπέλης δεν είναι. Ναι. Το αντίθετο. Είναι ένα παιδί που δουλεύει συνεχώς, που έχει διάθεση να προσφέρει στην ομάδα, που έχει διάθεση να προσφέρει στην ομάδα παρότι η ομάδα δεν είναι τυπική απέναντί του. Να τα λέμε και αυτά. Ακόμα περιμένει συμβόλαιο. Ναι. Γιατί έχει αρνηθεί διπλάσια λεφτά, τριπλάσια, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που κάναν συμβόλαια. Αυτοί που τελείωναν βέβαια τα συμβόλαιά τους, σύν το Πασχαλάκι, που δικαιολογημένα πήρε καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κατηγορό προς τον παίκτη, η πρόθεσή του είναι θετική. Εγώ αμφισβητώ το timing που γίνεται ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Το αμφισβητώ αυτό. Και ενώ ήταν και στην Εθνική πριν, δηλαδή σταμάτησε πιο αργά. Ναι. Δεν πρόλαβε ναι. και πολύ να ξεκουραστεί. Και εδώ τώρα ο ίδιος μπορεί να έχει αγαθές προθέσεις και να πει ότι μπαίνω για να. Για να είμαι και πολύ καλά. Για να είμαι πολύ καλά. Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι στο μυαλό του μάνατζερ του δεν είναι το να είναι πολύ φρέσκος στα πρώτα παιχνίδια που θα παίξει, ναι. έτσι ώστε να φέρει μια πρόταση να οικονομήσει αυτός. Ερώτημα. Του Champions League τα παιχνίδια, όχι. Του Champions League τα παιχνίδια. Ένα παραπάνω. Ναι. Εδώ λοιπόν. Λίγο κάτι μου κάνει. Αυτό. Θα σου πω, μακάρι να είναι καλά. Να μπει σήμερα, αύριο. Μακάρι να είναι καλά, γιατί είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Ναι. Για αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Να οι είναι πιο σημαντικές, σημαντικοί παίκτες μεσοεπιθετικά για τον ΠΑΟΚ πλέον είναι ο Καντουρί που βγάζει την πρώτη πάσα, Πέλκας, Ζαμπά και Ακπόμ. Ακόμα ο Μπίσεσβαρ δεν έχει συγχρονιστεί με αυτούς. Γιατί αυτοί παίζουν πολύ γρήγορα μεταξύ τους. Μόλις ο Ζαμπά πιάσει λίγο στους 30 βαθμούς, 29, ναι, ναι, ναι. θα ανέβει και αυτός. Αυτή είναι η κατάσταση στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πίσω στην άμυνα είμαστε καλά. Ο Δημητράκης, ο Γιαννούλης πατάει πολύ καλά. Έχει γίνει πλέον κομμάτι της ομάδας. Δεν έχει εκείνη τη φοβία που είχε πέσει τη φυσιολογική ότι έφυγα από τον Ατρόμητο και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Λογική και εκείνη, βέβαια. Αλλά ναι, πλέον δείχνει, βγάζει και αυτοπεποίθηση. Δεν βλέπει και αντίπαλο. Γενικά είναι σε καλή κατάσταση. Οι υπόλοιποι σταθεροί, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Στη μεσαία γραμμή είπαμε Καντουρί λογικά μαζί με Εσίτη, που δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει τίποτα κι αυτός. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Αλλά για μένα ο Πέλκας είναι κομβικός, δηλαδή να βγάλει το πρόγραμμα, να μπει και να είναι καλά. Γιατί υπάρχει θέμα άμα δεν είναι ο Πέλκας. Αλλάζουν λίγο οι ισορροπίες. Αυτό τι είναι το μεταγραφή ή όνειρο? Ποιος παίκτης είναι αυτός που έχουμε στο ΠΑΟΚ 24? Έγινε τύφλα ποδοσφαιριστής μετά από μεταγραφή και ανέβασε story την ώρα που έκανε σεξ. Έγινε αυτό το πράγμα. Ποιο παλικάρι είναι αυτό? Ο Κλίντον Τζιέ. Βρήκα λόγο να υποθέσω. Γιόρταζε τη μεταγραφή από τη Μαρσέγγι στη Δυναμό Μόσχας. Σιγά τη μεταγραφή, ρε φίλε. Σιγά τη μεταγραφή. Ποιος ξέρει. Και τι έκανε, ανέβασε live story. Για βάλω το βίντεο. Αμάν, δηλαδή. Βάλε, έχει διαφήμιση το πόδο σφουγγαράκι. Ναι, τι, ζητώ συγγνώμη, είχα πιει πολύ, γιόρτασε την μεταγραφή μου και ήθελα να διαβάσω τι γραφόταν για μένα. Περίμενε, έχει το κείμενο, να δούμε τι είπε. Εντάξει. Το βίντεο δεν το βλέπει ο κόσμος, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ θα πανηγύριζα να πήγαινα στην Δυναμό Μόσχας. Αυτό είναι το βίντεο. Αυτός είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι κάγκελο. Ξεκάθαρα. Όχι, αυτός είναι που του φαίνεται τώρα. Ο μάνατζερ. Τι βλέπουμε, ρε παιδί. Πήγαινε λίγο πιο μπροστά, ρε. Πιο μετά, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει βίντεο. Τι δεν υπάρχει βίντεο? Αυτό είναι. Δεν ανέβασα το βίντεο, τρελώσε. Α, παιδιά, δεν είναι και η κοπέλα που ήταν στο αμάξι. Περιμένετε να δείτε το βίντεο, ειλικρινά. Είστε καλά, ρε. Πάτε καλά. Άντε, επιμένει όλο. Παιδιά, δεν θα δείτε το βίντεο. Αυτό είναι, τέλος. Η φωτογραφία είναι. Και λέει ο άνθρωπος ότι πάτησε λάθος κουμπί στο κινητό και αντί να δει τι γραφόταν γι' αυτόν, ξεκίνησε live. Την ώρα δηλαδή από το τον έδινε. Από πού είναι ο παίκτης? Ό,τι να είναι, ρε. Από πού να είναι, Σταύρο? Δηλαδή αυτό στην ώρα εκείνη κάτσε να ψάξει τι γράφεται γι' αυτό στο social media και ξεκίνησε live. Πόσο normal είναι αυτό? Τι να πω, ρε. Δεν ξέρω. Πάτσε λάθος κουμπί. Μάλιστα. Το παλικάρι αυτό. Εντάξει, θέλει να ψάξει τι γράφεται γι' αυτόν. Τι θα κάνει, Κλίντον.
πώς λέγεται, κάτσε να μου πούνε. Ναι, κάνε λίγο transfer market. Κλίντον. Έλα. Και καμιά. Κλίντον NGA. Το 93, και νέος, μπράβο. Καμερούν. Δεν θα πει ήταν αυτό, παιδιά. Καμερούν. Διεθνής. Ναι. 26 μάτς, 7 γκολ. Ναι. Ξεκινάει επιθετικό καλά. Σταύρο. Επιθετικό Σταύρο. Ναι. Ξεκινάει καλά στην Δυναμό Μόσχας. Μπράβο. Γιόρτασε καλά τη μεταγραφή. Από τη Μαρσέη. Α, και τότε να μυστέριο. Δεν νομίζω, κάποιο λάθος είχε γίνει. Έπαιζε την τότε να μυστέριο. Πότε τον είχαμε αυτόν εσύ Σταύρο. Τον είχατε. Τσακάλι αυτός. Αποκλείται να έχει πάνω από 10 μάτσα το παιδί αυτό. Στην τότε να. Τσακάλι. 14 μάτσα. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Πόσα γκολ ασίστ. Το έκλειμα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αφού θυμίσουμε ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις από τη Στοίχημαν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Θα ανοίξουμε γραμμή, Σταύρο. Θέλω να μιλήσει μαζί σου. Να σε ανοίξουμε, ρε φίλε. Ωραία. Αύριο δεν θα δώσουμε εισιτήρια, οπότε είναι η τελευταία μέρα που διεκδικείτε. Τρέξτε, γιατί μετά θα αρχίσει η διάθεση από την ΠΑΕ, θα είναι ελάχιστα εισιτήρια, θα μπαίνετε στην ουρά στο ίντερνετ, θα κολλάει, το ανθρωπάκι θα περπατάει, δεν θα έρχεται η σειρά σας και θα έχετε θέμα. Και θα γκρινιάζετε. Οπότε στείλτε εδώ πέρα να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές, για τα δύο διπλά εισιτήρια από τη Στοίχημαν. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς. Η Στοίχημαν είναι μαζί μας με πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, τένις και ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα είναι full το πρόγραμμα με πολλά παιχνίδια Europa League. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Μαζί μας και το Ritz Casino, όπου στις 22 Αυγούστου στον υπαίθριο χώρο του Alfredo Gardens θα υπάρχει ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πάρτι με πρωταγωνιστή και performer τον Ηλία Βρετό, μαζί του η Κατερίνα Λιόλιου. Αγοράστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας από 12 ευρώ η προπόληση, ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο του Regency όλο το 24ωρο, όπως όλα τα happening, γιατί είναι χειμωνιάτικα είτε καλοκαιρινά. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου αν θέλετε να πείτε στο Regency, αλλά και δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία σας στο Regency πριν ή μετά από κάποιο event του Regency Casino. Οπότε αν θέλετε πριν ή μετά το πάρτι του Ηλία Βρετού να πάτε στο Regency, μπορείτε να το κάνετε. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, δεν είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής. Πάμε στο διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Έχετε ακόμα 55 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια. Προσφορά τη Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος και τα επόμενα, καθώς ανανεώθηκε η συνεργασία. Χορηγός του ΠΑΟ 24. Άλλα χρονάκια τουλάχιστον. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Κλήρωση δύο λεπτάκια πριν τις 2. Ανοίξουμε γραμμές, έχουμε ήδη τον πρώτο. 2-3-1-0-2-87-8-8-8 τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο, κατά 7,4 σας περιμένει. Ας πάρουμε την πρώτη γραμμούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε επιτέλους. Mm-hmm. Λοιπόν, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω, αν μπορείς, αν πάω 24 και ξανά που πει, να κάνετε λίγο μια δημοσιογραφική έρευνα. Εάν το Open πάρει τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ και πληρώσει ένα ποσό γύρω στα 8, 9, 10, 15, 20, 30 εκατομμύρια, στην όσα δημιουργία είναι να δώσει, εν πάση περιπτώσει. Αυτό η UEFA θα το εκλάβει σαν παραβίαση του Financial Fair Play και δεν θα τα προσμετρήσει στα έσοδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ, το οποίο όμως πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Δηλαδή, τι επιλογές έχει ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η αντικειμενική αξία των δικαιωμάτων, δηλαδή τι, μπράβο, αυτό ήθελα να... τι να πρόταση έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είπε μια πρόταση τέλος πάντων που είχε κάποια χίλια λεφτά από την ΕΡΤ. Ναι. Εγώ εκτιμώ νομικά ότι θα στέκει το 7,5 να το πάρει δηλαδή και να το προσμετρήσει η UEFA, απλά τα παραπάνω... Αν πάει παραπάνω θα δημιουργήσει θέμα, έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Αυτό, αν ισχύει όντως αυτό, είναι βάση του Financial Fair Play που υπάρχει στην Αγγλία, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι σε σχέση με αυτό της UEFA, που έχει να κάνει με τις χορηγίες μεταξύ εταιριών που ανήκουν στην ίδια ομπρέλα. Κοινής ιδιοκτησίας, ναι. Μπράβο. Αυτό ήταν η απορία μου. Και ένα τελευταίο, δική μας απορία είναι, απλά σκεπτόμενη λογικά, υπάρχει μια αντικειμενική αξία σε ένα προϊόν. Δεν παίρνει αέρα κάτι. Ναι, ο ΠΑΟΚ τι βγάζει, ας πούμε, τι αφήνει να διαρρεύσει. ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε μια στάση αναμονής. Μάλιστα.
Νέα για επιθετικό ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θα κινηθούμε για παίχτη στο ίδιο επίπεδο με τον ΑΚΠΟΜ ή κάτι το οποίο θα είναι αλλαγή του ΑΚΠΟΜ? Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν θα κλείσουν τον δρόμο ούτε του ΑΚΠΟΜ ούτε του Γιαννούλη. Στην περίπτωση του δηλαδή Γιαννούλη απλά... Θα είναι για να συμπληρώσουν το ρόστερο. Ναι, για στην περίπτωση του Γιαννούλη απλά θα αναζητηθεί, έχει βρεθεί ήδη πιο αμυντικογενής μπακ, έτσι ώστε το τρίκ με τη τριάδα στην άμυνα να γίνεται καμιά φορά και με τον δεξί μπακ που είναι ο Μάτος να ανεβαίνει πιο ψηλά. Όταν δεν παίζει δηλαδή ο Γιαννούλης, να γίνεται αριστερός, ο αριστερός μπακ αριστερός στόπερ και να γίνεται χάφο δεξιός μπακ. Ωραία, εξαιρετικά. Για χάφα κινηθούμε παραπάνω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμη. Okay. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Υπομονή. Μέχρι την Τρίτη να ξεκινήσω αγώνα. Σταύρο, επειδή τώρα άκουσα πριν για το Μπέλκα και δεν το έπιασα από την αρχή την κουβέντα, μπορείτε λίγο να μου πείτε, άκουσα καλά ότι είπατε ότι πιέζεται παρόλο που είναι τραυματίας να μπει γρήγορα το μάνατζερ? Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Όχι, ναι, το άκουσα πολύ στο τέλος και θέλω να το επαναλάβετε αυτό λίγο. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που δουλεύει στα κόκκινα συνεχώς. Το βλέπουμε αυτό, ναι. Ναι. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πάνω από τις δυνάμεις του πολλές φορές. Και αυτό είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει να τη φροντίσει ο ίδιος και το περιβάλλον του και η ομάδα. Αυτό παίζει και ο μάνατζερ μέσα, τον πιέζει να δουλεύει έτσι ή είναι μόνο? Ο μάνατζερ, αγόρι μου, ο μάνατζερ του προτείνει κάποιες ειδικές, ξέρω εγώ, συνθήκες προπόνησης πριν την προετοιμασία. Εγώ σαν Σταύρος θεωρώ... Αυτά που είπατε δηλαδή εκεί στο Instagram, αυτά που έκανε εκεί πέρα. Ναι. Ένα ατομικό έξτρα πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνει και ο Πέλκας και ο Φορτούνης και ο Κουλούρης και ο... Πασχαλάκης. Είναι λάθος. Εγώ έτσι πιστεύω. Α, πιστεύεις ότι είναι λάθος αυτό το δηλαδή? Σαν Σταύρος. Απλά ξεκούραση, ας πούμε, να υπάρχει εκεί πέρα. Δεν μπορεί κανένας ποδοσφαιριστής πλέον να έχει μόνο ξεκούραση. Πάντα έχει ένα ειδικό πρόγραμμα. Αλλά νομίζω ότι οι εντάσεις οι μεγαλύτερες από το ειδικό πρόγραμμα σε βάθος χρόνου δεν είναι καλές. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, και εγώ όταν τον είδα στο Σιτάρντ, για παράδειγμα, πριν ακόμα σοβαρά σου μιλάω, τώρα μέσα. Με το που βλέπω να ξεκινάει ο αγώνας και βλέπω τον Πέλκα να πηγαίνει με χίλια στην μπάλα και λέω, ρε παιδί μου, έχουμε σε δύο εβδομάδες αγώνα, για χαλάρωση λίγο. Και δεν περνάει 20 λεπτά. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Το παιχνίδι του είναι αυτό. Είναι παιχνίδι έντασης. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι στο φιλικό ρεστάβρο, εντάξει. Έτσι είναι και τα φιλικά, είναι σαν επίσημα, είναι παιχνίδια. Αλλά αυτό είναι και το παιχνίδι του. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μόνο αυτοί οι παίκτες πάνε μπροστά. Όσοι δεν έχουν ένταση δεν μπορούν να πάνε. Το θέμα λοιπόν είναι η λεπτή γραμμή του να το βρεις. Καταλαβες. Και τι σκέφτεται πάλι τώρα για την ανανέωση του παίκτη? Γιατί εντάξει, εγώ τον έχω καψούρα. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Τίποτα. Όχι. Από πρόθεση εννοώ, ρε παιδί μου, όχι. Πρόθεση, τώρα, ναι, πρόθεση. Όχι χειροπιαστά. Πρόθεση, φίλε. Αλλάζει η πρόθεση κάθε 6 λεπτά. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, εγώ θέλω αυτό το συγκεκριμένο να τελειώσει την καριέρα του εδώ. Μακάρι. Παίχτης από την Ακαδημία. Σπάνια βρίσκεις. Δεν βρίσκεις τώρα να είναι πάω ο άλλος και να πεις για σένα και να βάζει κάτω την ομάδα πάνω απ' όλα. Εντάξει, αυτός ο παίχτης πρέπει να μείνει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Υπάρχει μια τοποθέτηση Χούμπερτ που ουσιαστικά εκθέτει την στάση Αυγεννάκη το τελευταίο χρονικό διάστημα και μιλάει για το αυτοδιοίκητο της FIFA και ότι θα περάσουν αυτά που θέλουν αυτοί. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ποδόσφαιρο είναι μαγαζί της FIFA και όχι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΛΚΑ, του Στέργιου κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Ο Χούμπερ λέει το εξής, μισό λεπτάκι. Η αναβολή της έγκρισης του κανονισμού ιδιότητας και μεταγραφών ποδοσφαιριστών αποτελεί απόφαση της FIFA, καθώς οι κανονισμοί θα απαιτήσουν περαιτέρω συζήτηση μεταξύ FIFA, ΕΠΟ, Super League 1, Super League 2 και ΨΑΠ, ανέφερε ο αυστριακός παράγοντας. Η απόφαση για την αναβολή της έγκρισης των πειθαρχικών κανονισμών αποτελεί ισχυρή σύσταση της UEFA, δεδομένου ότι υφίστανται ορισμένα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ της UEFA και της ΕΠΟ. Το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου πρέπει να διασφαλιστεί και είναι αδιαφυσβήτητο ότι όλοι οι κανονισμοί της ΕΠΟ επίπτουν καθαρά και αποκλειστικά στην ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου σχολιάσατε την
επιστροφή του Βένερμπλουμ. Ήταν κανονική, έπαιξε σε όλο το... Ο Βένερμπλουμ. Ο Βένερμπλουμ. Όχι, δεν είναι έτοιμος ο Βένερμπλουμ ακόμα. Ναι, πήρε μέρος στο Βίτερμα. Όχι, ήδη. Μπήκε σε κάποιες ασκήσεις, μην φανταστείτε κάτι συγκλονιστικό. Και τελικά τι γίνεται με μεταγραφή αμυντικού αριστερού μπακ και επιθετικού. Νομίζω ότι τώρα είναι τα παιχνίδια με τον Άγιεξ. Μετά από αυτά θα κρυθεί και ποιοι θα αποκτηθούν και ποιοι όχι. Γιατί αν περάσουμε τον Άγιεξ, μπορεί να πάμε σε ανώτερο επίπεδο παικτών. Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται. Καλά. Προβαταθλητήρι διαβάζουν στην UEFA και στη FIFA. Ο προβαταθλητής φίλε δεν φτάνει. Πρώτα απ' όλα η μοναδική εφημερίδα που είναι προβαταθλητής και ασχολείται με τον δεύτερο προβαταθλητή. Ναι. Εντάξει, να κάνει ρε φίλε, εντάξει, σε πρόβατα απευθύνεται, οπότε πάντως βλέπω ότι ο κύριος Αβγενάκης τη διαβάζει, τον προβαταθλητή το διαβάζει, γιατί τον είπανε 8 η ώρα το πρωί τι θα γίνει με το νόμο που πάει να περάσει η ΕΠΟ και στις 11 έτρεξε να φωνάξει και να μαλώσει την ΕΠΟ. Μπράβο. Ναι. Ελπίζω να έχει ίδιες αντιδράσεις και με άλλες περιπτώσεις και να μην κάνει όπως κάνει στο μπάσκετ. Πώς θα γίνει ρε παιδιά να κρατήσουμε τον Ολυμπιακό αλλά να βρούμε και ένα νόμιμο τρόπο. Ένα νόμιμο παράνομο δηλαδή. Ναι. Γιατί οι άλλοι έπεσαν αυτοβούλος ή κάνω λάθος. Ναι. Έτσι. Όχι, γιατί θα μας ταράξουν στην νομιμότητα. Mm. Τώρα το φαντάζομαι τον κύριο Αβγενάκη μαζί με την κυρία Κελοπούλου με τσαρούχια και με τη φουστανέλα να γιορτάζουν τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση και μετά όταν θα μπει το μνημόνιο το 2031 με καμιά 200 δισεκατομμύρια ακόμη χρέη, παιδιά, μετά μη φωνάζετε, έτσι. Είπαμε, επιστροφή στην κανονικότητα. Πάσης φύσεως. Κανονικότητα, εντάξει, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Η κανονικότητα δηλαδή μπορεί να είναι και για τον Άρη, ας πούμε, η επιστροφή στη Β' Εθνική μετά από ένα χρονικό διάστημα που δεν του έκαναν τα λεφτά που πήρε παραπανήσια πέρυσι στην ΕΡΤ και ήθελε τα τρία, έχει η ΕΡΤ και τα κανάλια, από ό,τι φαίνεται θα του προσφέρουν τρία. Έτσι είναι, μπορείς να κάνεις όμως το Άρη TV και να δείχνεις εκεί. Αυτό. Το Πάρη TV είπες. Ε? Το Πάρη TV και θα το δείχνει το κανάλι 3. Ναι, ναι. Πού το κατατσακάλεις. Ο Έκτορας θα κάνει μετάδοση, ο Παλαμπαρίν. Τι ζούμε. Περνάμε καλά φίλε μέχρι να έρθουν αυτοί οι βρωμιάριδες. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Δηλαδή είναι, πιστεύω ότι αυτός εδώ ο τύπος, ο Μπάρμπας, η αγαπημένη που κάνει τη σκληρώση στην UEFA, η αγαπημένη αυτό, ταινία, ήταν η μέρα της Μαρμότας. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπει Άγιαξ, ΠΑΟΚ και τα λοιπά και σου λέει αυτός θα βγάλω. Ναι, ναι. Το σύγχαμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τίποτα, δηλαδή, παιδεραστές, ρε. Εντάξει. Θα τους, πρέπει να τους καθαρίσουμε αυτούς εδώ πέρα να πούμε που δεν ξέρουν να φέρουν το αναψυκτικό την ώρα που πρέπει να τελειώνουμε. Ναι. Δεν γίνεται τα παιδιά μας εκεί να πηγαίνουν φουσκωμένα από το αναψυκτικό να μην μπορούν να φάνε την πριζόλα και το σνίτσελ. Έτσι, μπράβο, πες τα ρε. Πες τα ρε, αγόρι. Να τους πατήσουμε να τελειώνουμε. Εγώ αν ήμουν προπονητής τέτοια ομιλία θα έκανα. Δηλαδή θα έπαιρνα μέσα από την τίδια και θα έλεγα καλά ρε βλάκες, θα σας αποκλείσει άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ότι το αναψυκτικό το πίνουν μετά το φαΐ. Animal. Είναι το τόσο βόδια. Ναι. Η μικρή Ολλανδέζα να πούμε και το γάλα τους είναι μάπα που να συγκριθούν με το δικό μας το γάλα το φρέσκο και τέτοια. Ναι. Δεν μπορούν τώρα. Πλάκα, οι αγελάδες τους έχουν πιο πιστικό βλέμμα από τους ίδιους. Να ξέρεις. Το θέμα είναι φίλε, ότι παρά το βλέμμα αυτό το πιστικό και το και τα λοιπά, αυτοί εξουσιάζουν τη μισή Ευρώπη και τα λοιπά μαζί με τους άλλους τους Ισπανίβλα και τους Βέλγους και εμείς οι ξύπνοι και καλά κάνουμε ό,τι λένε. Οπότε άστο. Εντάξει, βλακεία, ξεβλακεία, αυτοί κάνουν τα κουμάντα. Mm-hmm. Τώρα στα δικά μας, Σταύρο, αυτό με την περίπτωση που είπες με το Δημητράκη τον Μπέλκα, άμα θυμάσαι, λίγο παρόμοια περίπτωση ήταν και του Ζαμπά πέρυσι το καλοκαίρι που στόχα προς το τέλος της σεζόν που στόχα στείλει. Γιατί αν είχες προσέξει την υπερβολική μυϊκή, έτσι το μυϊκό όγκο που είχε αναπτύξει προς το τέλος τα πόδια του και ήταν σαν συγκαμμένος. Βασικά ένας μίσθος δούλεψε παραπάνω από όσο έπρεπε προς το τέλος, Χρήστο μου, και δεν ήταν καλό αυτό για τον παίκτη. Ναι. Δεν ήταν καλό. Ναι. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέσον αγωνιστικό χώρο έχει προσγειωθεί, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο περιουσιακό στη σφυγή την ομάδα. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι αυτά τα παιχνίδια για αυτό να είναι η απόλυτη βιτρίνα. Να παίξει την μπάλα της ζωής του, να περάσει η ομάδα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει το δρόμο σε κανέναν. Και ειδικά στην εκείνη περίπτωση... Να κάνουμε το βήμα. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας που έχει και λύσεις, που έχει και παίκτες, που έχει
Τα πάντα έχει. Τα πάντα. Ναι. Να παίξει το παλικάρι, να δειχτεί, να περάσει η ομάδα, να πάει στο ένα βήμα παραπάνω και αυτός να πάει εκεί που φαντάζεται τον εαυτό του. Εμείς δεν κλείνουμε τον δρόμο σε κανέναν. Αρκεί να είναι όταν είναι εδώ, να είναι εδώ. Να μην είναι το μυαλό του στο Πόρτο ή οπουδήποτε αλλού. Mm. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ακούστηκες. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή φορά. 2-3-10-2-87-8-8-8. Είναι τεράστια επιτυχία στο ίδιο που το τηλέφωνο το βλέπεις χωρίς να κουμπιάσεις καθόλου. Καλά ρε, είπες ότι δούλεψε να μην παραπάνω. Εντάξει τώρα, κοινό μυστικό είναι. Οχ, δεν μπορώ. Γεια σας από Βιέννη, είμαστε στη Σαλονίκη και πρέπει να κερδίσουμε για να δούμε την ομάδα μας από κοντά, λέει η φίλη μας η Στέλλα. Εγώ είπα προχθές ότι όποιος στείλει το πιο μεγάλο μήνυμα θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει. Γιατί? Έτσι. Αυτό είναι ψηλό στήσιμο. Πούνε... να μας πούνε και μια κουβέντα παραπάνω, στέλνουν ένα σχετό όνομα. Αισθάνεσαι την απόρριψη? Όχι καθόλου. Αισθάνεσαι μη κοινωνική? Όχι καθόλου. Τότε τι ακριβώς έπιασε τώρα? Έτσι, ήθελα να στείλω και μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Τι κάνετε, σας ακούμε, σας θαυμάζουμε, σας αγαπάμε. Αισθάνεσαι ότι μιλάς στο κενό? Όχι ρε. Έτσι είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μπορεί τη στιγμή που αισθάνεσαι εσύ ότι μιλάς στο κενό να σε ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί να αισθάνεσαι ότι μιλάς στο κενό? Γιατί έχεις απέναντι στο Χρήστο μόνο. Γεια σου Χριστό. Και μιλάς σε ένα μικρόφωνο. Δεν έχω σκεφτεί. Εγώ είχα τέτοιες όταν ξεκινούσα το ραδιόφωνο. Σάικο ήσουν. Είμαι ακόμα. Αλλά δεν είχα κάτι τις απορίες μέσα μου. Ότι μιλάς στο κενό. Δεν το έχω αυτό, όχι. Έχω γραμμή όμως. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Σταύρο, θα ήθελα την άποψή σου ή μάλλον τις γνώσεις σου περί Ουάρντα, τι γίνεται. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση, είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο. Το πετυχαίνω κάθε πρωί, να ξέρεις. Κάθε πρωί. Δεν έχω φάει καλύτερα πρωινά στη ζωή μου, να ξέρεις. Και ένα δεύτερο, μετά την άποψή σου για τον Ουάρντα, αν θα μπορούσε να παίξει στο ΠΑΟΚ το σκηνικό αυτό το pay-per-view, ρε παιδί μου, για τους αγώνες τους έτος. Τι να πεις την Πολύχνη, είναι ο ΠΑΟΚ pay-per-view. Έλα ρε φίλε τώρα, αφού έχουμε εξελιχθεί τώρα. Ε, τι έχουν εξελιχθεί. Αφού έχουμε εξελιχθεί. Κοίτα να δεις, κοίτα, θα σου πω κάτι απλό. Όντως δηλαδή, η Πολύχνη έχει εξελιχθεί ιντερνετικά, λόγω των live στοιχημάτων, δηλαδή μπορεί να μπει στο Μογγολία Bet να παίξει κάποιος. Εντάξει. Όντως έχει εξοικειωθεί καλύτερα με τα application γενικότερα και με την τεχνολογία, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι πιστεύω για pay-per-view. Να ξέρεις. Το λέω επειδή φαίνεται σαν να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σε αδιέξοδο με το τηλεοπτικό, ρε παιδί μου. Σε κανένα αδιέξοδο δεν βρίσκεται. Έχουμε κανάλι δικό μας. Σε αδιέξοδο είναι αυτοί που δεν έχουν κανάλι. Σε κανάλι δικό μας έχουμε, αλλά να μην βγάλουμε τα λεφτά από τη μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη. Κοίτα, το θέμα είναι να πάρουμε γίνει, αλλονό λεφτά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αλλά πρόσεξε με, θα πάρει νομεράκια το Open, θα αρχίσει να ανασένει, θα μειωθεί το. Εγώ το λέω με την έννοια, ξέρεις, να πάρουμε αλλολών λεφτά. Όχι τα, από τη μία τσέπη στην άλλη. Εμείς δεν θέλουμε τους άλλους. Θα τα παίρνουμε από τη μία τσέπη και τα βάζουμε στην άλλη. Αφού έτσι θέλουν για μας. Μεγάλες τσέπες έχουμε, φαίνεται. Ναι, αφού έτσι λένε για μας, δεν θα έχουμε κανέναν ανάγκη. Και όποιος έρχεται να μας κάνει πρόταση, θα του λέμε διπλάσια από αυτά που παίρνουμε. 15 εκατομμύρια. Ναι, 15 εκατομμύρια. Έχεις να μου δώσει. Δεν έχεις, θα μείνω στο Open. Θα κλείσω το τηλέφωνο για να ανοίξω το ράδιο και να ακούσω την άποψή σου για τον Ουάρντα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα κάτω. Να είσαι καλά, για χαρά. Για πες. Δώσε τον άνθρωπο. Ουάρντα. Ουάρντα. Άμπρε. Ο Ουάρντα είναι μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα. Γεγονός. Εμένα είναι που λέμε. Εντάξει, σαν άτομο. Σαν προσωπικότητα, ναι, οκ. Okay. Σαν άτομο. Πολλών. Ναι. Ο Ουάρντα είναι μια οντότητα. Πράγματος χάρη, άμα του πεις ποιος είναι καλύτερος, ο Ουάρντα ή ο Μέση. Θα σκεφτεί μέχρι να πατήσει και πιθανότατα θα πει ο Ουάρντα. Όχι, θα το πει. Έχει ένα πιστεύω για τον εαυτό του ιδιαίτερο. Τον αγαπάμε γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Είναι ο κλασικός τύπος που έχει ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο κάνει τα πάντα για να το καταστρέψει. Ναι. Τα πάντα όμως. Δεν είχε αφήσει κάτι. Εγώ με εκείνη βέβαια την τζούλα που έβγαλε στο Instagram. Το τέτοιο, είμαι με τον Ουάρντα σε εκείνη τη φάση. Ήθελε να έχει την προβολή αυτή. Ναι. Και πάτησε πάνω του. Και πάτησε πάνω του. Και με άλλους παίκτες της Αιγύπτου. Όχι μόνο με τον Άμπρε. Αλλά, όπως σε όλες τις σχέσεις, φτάνει ένα τέλος. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί άλλο να διαχειριστεί τον Ουάρντα, δεν έχει την υπομονή. Ο Ουάρντα δεν μπορεί να βρει τον χώρο που θέλει και πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να έχει. Άρα θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα, να βρεθεί μια ομάδα.
τα 200 χρόνια και το 1851 καλή ώρα, ωραία, που θα εντάξει τον Οάλτα στον μηχανισμό της. Όπου βέβαια έτσι όπως το έχει κάνει δυσκολεύεται λίγο. Λίγο. Δηλαδή μας παίρνουν οι Αιγύπτιοι και ρωτάνε, θα βρει καμιά ομάδα, ακούτε κάτι? Όχι. Ο ίδιος λέει θα πάει Ισπανία. Καλά, ο ίδιος λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει και από Ιταλία και από Ισπανία. Ναι. Και από Αγγλία, είπε σε κάποια φάση και τώρα στην Αγγλία δεν έχουν πολύ. Νωρίς, πήγαινε η Ισπανία. Ναι, ας την Αγγλία. Έλα, ας πάρουμε μια γράμμουλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Τρεις. Καλησπέρα. Σταυρό. Έλα. Όντως όλοι οι Γκανέζοι εκεί είχαν ίδιο κούρεμα, ίδιο ακόμη κανονικά. Είδες, το είδες. Ε, το είδες. Δεν το είδα, γι' αυτό σε ρωτάω. Το είδες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και ο άλλος ήταν και καλά, στυλ κοκολάκι, έτσι, 2-15, 2-7 και σε εμπόδιζε. Όντως δεν έβλεπε κάπου στην ίδια. Καρφώνεις τα χρόνια σου. Εγώ τον έζησα, ρε φίλε. Εγώ τον έζησα. Τον έζησα, τον έζησα. Εσύ πάρα ψηλό σποράκι. Όντως όμως λες, υποθέτεις ότι στον ίδιο Μπαρμπέρι. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν ίδια μαλλιά όλοι. Ίδια μαλλιά είχα χαζέψει. Δηλαδή μαζί 5-5 τους πάνε. Τους ξεχώριζες, τους έβγαζες άκρη. Ευτυχώς, κοίτα, οι δύο ήταν κοντοί, αυτούς τους δύο στην τύχη, 50-50. Ωραία, τους άλλους κάτι γινότανε. Πώς θα τους βάλαμε αυτούς, 4, 3, πώς θα τους βάλαμε. Τσβολέ. 2-2. Τσβολέ. Τσβολέ ήταν αυτοί, κάποιοι άλλοι ήταν. Οι Σέντρου ήταν 4-0. 4-0. Ούτε, όχι. Όλους 4 τα βάζαμε. Άρα η Νότσελαντ λέει, ρε, το 3-0. Ίδιο κούρεμα, ίδιο κούρεμα. Πέντε μεταδόσεις κάναμε, δεν θυμόμαι. Το πιστεύεις, δηλαδή, ότι όντως ο ίδιο Μπαρμπέρι εκεί στη Κοπεχάγη... Πηγαίνανε, ουρά. Ουρά. Είχαν τα μαλλιά του Δελιγιανίδη, τα πεσινά όλοι. Κατάλαβα. Καταλαβες. Μπούκλα, πλάγια ξυρισμένη, φρεσκοκομμένος θάμνος, δηλαδή. Δεν το είδα, ρε, σ' άκουγα μέσα στο μεσημέρι και λέω, άστο φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς σου λέω. Στο μεταξύ όλοι οι Γκανέζοι, αυτό ήταν εύκολο, γιατί έχουν μια ακαδημία και στην Κάνα και τους παίρνουν μαζί με. Δεν ήταν κακοί. Δεν ήταν κακοί. Δηλαδή στην Ελλάδα 8-1 εκεί θα τερμάτιζαν. Μπακάρι, πώς το λέγανε που είχαμε εμείς. Από Μπακάρι. Από Μπακάρι. Ο οποίος παντρεύτηκε στο μετρούν σε Σερών, εντάξει, και είναι πλέον σόγαμπρος. Στα ψιλοσοβαρά, στα χοντροσοβαρά τώρα, Σταύρο. Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινάνε αυτοί από τα κόμματά τους, από τα 250, αν και ούρλιαζα εγώ, έβγαινα εκεί στους ψαλτίδιδες, τους κολούσα, τους έκανα και στο Ζαγόρα και αυτά, για τα 2 εκατομμύρια που πήραν πέρσι από το πουθενά, ενώ τους έδινε η Νόβα και 7 εκατοστάρια, πόσο τους έδινε. 10 εκατομμύρια, χοντρά τους. Ή ο Παναθηναϊκός που έπαιρνε τα 4,5 κατά. Αν ακούσεις γιατί έφυγε από την ΕΡΤ. Γιατί ήταν δεσμευμένα τα λεφτά λόγω χρέη στο δημόσιο. Δεν τα παίρνανε. Σωστό και αυτό. Σωστό. Και πήγε να βρει γιατί δεν τους παίρνει ο Αλαφούζο στο κανάλι του. Εκεί έχει κάτι Survivor, κάτι έτσι, κάτι έτσι, ο Άπλας. Γιατί δεν τους παίρνει εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί. Ήξερε όμως επί 4-4,5 χρόνια να κυνηγάει την κυβέρνηση προηγούμενη. Σε ό,τι έκανε. Καλό, κακό, άσχημο, όμορφο αυτά. Καλά, και δεν μου λες γιατί δεν ξεκινάνε τις περικοπές από τα κόμματά τους που χρωστάνε από 250 εκατομμύρια το κάθε κόμμα. Είναι πολύ καλό ερώτημα αυτό. Γιατί και ξεκινάει τώρα και καλά από εδώ θα ξεκινήσει, δηλαδή η μηχανή να παίρνει μπροστά. Δηλαδή από αυτές τις περικοπές θα δούμε ανάπτυξη, θα δούμε μισθούς ανεβασμένους. Μόλις ο ΠΑΟ ξεκίνησε να πάρει συμβόλαιο που δικαιούται κατά κάποιο τρόπο με τα 7,5 εκατομμύρια. Και καλά λένε τώρα ότι ήταν απάτη του Αλέξη, ότι ήταν προεκλογικό. Τι προεκλογικό, ρε, αφού έγιναν πρόωρες εκλογές. Αν ήταν το Σεπτέμβριο εκλογές, το 7,5 εκατομμύρια ήδη θα ίσχυε. Ήδη θα ίσχυε το συμβόλαιο. Και βγήκε ο Χρυσοβασίλης τώρα σε κάπου αλλού και λέει, εγώ φούνταρα λόγω της αναδιάθρωσης. Άρα έτσι δεν το λέγανε, έτσι δεν το βαφτίσανε. Ναι. Και καλά, πέσα 4 ομάδες και εγώ ήμουν ένας από αυτούς που έπεσα, ναι. Με 2 δεν έπεφτε, έπεφτε ο Χρυσοβασίλης με 2. Όχι. Ναι. Και τώρα έρχεται και τα διαλύει όλα. Δηλαδή τώρα που ο ΠΑΟΚ βγήκε μπροστά να πάρει ένα καλό συμβόλαιο, που το δικαιούται, επαναλαμβάνω, αίτητος, double, μάλλον. Μαδάρα, η μεγαλύτερη επένδυση με μεγαλομέτωχο που πληρώνει 200 εκατομμύρια φόρο. Αυτό ακριβώς που έχει δώσει δουλειές εδώ. Με δεύτερο double στη σειρά. Με δεύτερο double στη σειρά και τον φωνάζουν μπαμπά. Και τρίτο Σταύρο, γιατί και εκεί με μείον 3 είχαμε ξεκινήσει. Με τις φαγές μες στον Ολυμπιακό, με τους Αρετόπουλους που διέκοπταν τα μάτς. Και πόσο τερματίσαμε, 2 βαθμούς είχαμε τερματίσει στην τελική. Τρεις. Και ξεκινάει τώρα δηλαδή όλη αυτή η περικοπή. Μόλις ο ΠΑΟΚ πήγε να κάνει ένα καλό συμβόλαιο. Τι να, και δηλαδή, με την υπόθεση Πλεθανιά να λένε ότι πώς το λένε, δεν έπεσε ξύλο. Ναι, και καλά γιατί ο Ιβάν... Πλεθανιάς έγινε κόντρα πλακέ έγινε. Ναι, γιατί είπε ο Ιβάν, πες το,
δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός αυτό και αυτό πληρώνει και αυτό. Ρε άντα από εδώ πέρα ρε, δηλαδή τόσο ανοιχτός πόλεμος ρε Σταύρο, τόσο αφού πράγμα. Αφού είσαι χαμένη εσύ φάρα ρε, θα δεν πρέπει, τους ξέρεις. Με όσες δυνάμεις έχεις, θα μου πεις από τον Ζαγόρα δεν περιμένω, ο Ζαγόρας εντάξει κάνει και την πλάκα, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς ο διευθυντής εκεί πέρα. Αλλά αυτά λίγο πολύ δεν τα περνά έτσι πολύ ελαφριά. Αυτά είναι τα σοβαρά. 20 μέρες πριν το, θα μου πεις και σε άδεια ο άνθρωπος. Αλλά έβγαινα εγώ ούρλιαζα και για το προηγούμενο καθεστώς που εντάξει τους έδωσε 2 εκατομμύρια τους. Τους κόψε το ρεύμα, τι διάβασα και στο πάγκο σας. Έτσι στην Κύπρο βγήκε ένα δημοσίευμα, μάλλον είναι ειδική σε θέματα ενέργειας. Ναι. Ότι κόπηκε το ρεύμα, λες στο Βικελίδης. Αυτοί υπάρχουν τα κοντρά προβλήματα. Δηλαδή με το ψαλίδι αυτό που τους κάνει, όπως είπες και εσύ, και στο Open να τραβηχτεί ο ΠΑΟΚ, πάλι θα αναβαθμίσει το προϊόν εκεί πέρα, θα ανεβάσει τις τηλεθεάσεις, τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Mm. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να χαθεί. Όλοι οι άλλοι θα χαθούν. Αλλά ο πόλεμος είναι αλήτικος. Δεν είναι ένας πόλεμος δίκαιος. Είναι κλασικός, ρε φίλε. Αυτοί οι τύποι εδώ. Έχουν μάθει να κονομάνε για πάρτι τους, να τα έχουν όλα γύρω τους, δεν τους ξέρεις τώρα. Πάλι οι Ολλανδίτες. Αυτοί... Τα 8 εκατομμύρια που τους έδωσε ο Βερίκος, πώς το λέγανε εκείνος που έκανε μετάδοση. Το 4, ναι. Το 9 όταν τους έδινε τα 8 εκατομμύρια τους Ολυμπιακούς και αυτά. Και τώρα άλλη παράδοξη ήταν τότε, δεν ήταν το Ινή. Αυτή ήταν, Σταύρο. Αυτή ήταν. Εγώ δεν κακίσω αυτούς. Αυτοί τα λέγανε και τα κάνανε. Τον κόσμο. Και τον κόσμο του ΠΑΟΚ κυρίως. Βάλε μια τελεία, έχουμε άλλους δύο. Ναι. Έγινε παιδιά, έγινε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Μετά το διάλειμμα πάλι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ναι, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Γεια σας. Θέλω να πω και εγώ λίγο την άποψή μου για τη δήλωση του γραμματέα αθλητισμού του κ. Αβγενάκη. Ότι άλλο αυτοδιοίκητο και άλλο ασυδοσία. Εγώ για να πιστώ, όπως και εκατομμύρια άλλοι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, θα πιστεύω ότι μία μοναδική κίνηση πρέπει να κάνει η καινούργια κυβέρνηση και ο κύριος Ευγενάκης να πιέσει από την πλευρά του. Να συλληφθούν η φυσική και η ηθική αυτούργοι του ξυλοδαρμού του Τζίλου. Μα δεν έχει αναφέρει άλλο, καν το όνομα. Ναι, με τίποτα άλλο δεν πρέπει να ασχοληθούν. Εάν λύσουν αυτό το πρόβλημα που το άφησε στη μέση η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν ξέρω γιατί το άφησε, γιατί στη μέση το άφησε, λοιπόν, τότε θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Όλα τα άλλα, οι δηλώσεις που γίνονται, οι παρουσιάσεις, είναι θεατρινισμοί. Για λαϊκή κατανόηση. Εάν λύσουν, συλλάβουν, που είμαι σίγουρος ότι μπορούν να συλλάβουν, να το κυνηγήσουν και να λύσουν τώρα. Ποιοι είναι όλοι οι φυσικοί αυτούργοι και οι ηθικοί αυτούργοι, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ας ασχοληθούν με αυτά που πρέπει να ασχοληθούν. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο και είναι και υποχρεωμένοι με αυτά τα θέματα, γιατί αυτό είναι το θέμα τους, δεν είναι τα άλλα τα θέματα και οι άλλες δηλώσεις, ασχοληθούν με τα θέματα που πρέπει να ασχολούνται και είναι υποχρεωμένοι να λύσουν και ας αφήσουν όλα τα άλλα. Αυτό πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά για τα τηλεοπτικά, να πω και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε καμιά περίπτωση η ομάδα μας δεν πρέπει να συμφωνήσει με την ΟΒΑ. Εάν δεν πάρει το υψηλότερο συμβόλαιο ή τουλάχιστον αυτό το συμβόλαιο που παίρνει ο πρώτος. Δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης με την ΟΒΑ. Διότι μην ξεχνάμε τι, ότι εξαιτίας της ΟΒΑ χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι. Όχι. Μάλλον μπερδεύεσαι. Ναι, όχι. Είδαμε τι έγινε όμως οι δηλώσεις που κάνανε εκεί τη στιγμή ο τρίτος διευθυντής. Μα... λέει, ο δημοσιογράφος μεταδίδει, λέει εδώ ότι είναι offside. Αυτό είπε στο διαιτητή. Δεν είναι έτσι, φίλε. Το πρωτάθλημα το χάσαμε από μια εικόνα που τραβήχτηκε από ένα συγκεκριμένο. Πώς το λένε, μισό λεπτό. Να πω κάτι, μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Διορθώστε. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Εάν εγώ άκουσα και δεν διαψεύστηκε αυτό, το δήλωσε ο τρίτος διαιτητής όταν κατοκύρωσε τον κόλλο ο διαιτητής και σφίριξε στη σέντρα. Μετά, όταν πήγε στον τρίτο, ο τρίτος δήλωσε στην κατάθεσή του ότι είπα στο διαιτητή ότι ο δημοσιογράφος εδώ άκουσα μεταδίδει ότι είναι offside. Και εκεί πήρε πίσω. Το τι έγινε μετά είναι άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή όταν κολλάτε με κάτι, δεν έχει να κάνει με την ΟΒΑ αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένας
τράβηξε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία έπαιξε από άνθρωπο που σήμερα είναι συνεργάτη του Σταυγεννάκη. Εντάξει, και πάω στη φωτογραφία αυτή. Ωραία, όλη αυτή η λέλαπα που έχει χώρα εδώ και δεκαετίες. Εγώ πιστεύω το εξής πράγμα. Κύριε Κόλκα, εγώ πιστεύω το εξής πράγμα. Από τη στιγμή που πήγε εκεί το θέμα, αν δεν ήταν αυτή η φωτογραφία, θα ήταν κάτι άλλο. Θα μας τιμωρούσανε. Εγώ όχι, αυτή η φωτογραφία. Το γεγονός τι. Ότι στις καταθέσεις που δώσαν οι διαιτητές αναγράφεται το εξής πράγμα. Ρωτάει ο διαιτητής. Δίνει στην κατάθεση, το ρωτάει τον τρίτο και μου λέει ο τρίτος ότι ο διαιτητής, ο τρίτος, άκουσε από τους δημοσιογράφους της Συνόβα να μεταδίδουν ότι είναι offside. Άκου λίγο τώρα. Μιλάμε για αστεία περίπτωση τώρα αυτό που λες. Δεν είναι αυτό. Οι άνθρωποι στήσαν τις δίκες. Αυτό το γεγονός. Στήσαν τις δίκες, βρε, ποια Νόβα. Τις δίκες στήσανε. Ναι, μισό λεπτό. Έγινε. Όχι, δεν έγινε. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Μα αφού αυτό δηλώσανε. Μανία, αν δεν υπήρχε αυτό. Ρε φίλε μου, κατάλαβε αυτό που σου λέω. Δεν είναι έτσι. Η φωτογραφία και το παιχνίδι που στήθηκε πάνω σε αυτή. Σε ένα κράτος διαλυμένο, με λαμόγια παντού, πατήσαν οι ηθικολόγοι που έχουν αυτόματα στα αποδυτήρια σε μια φωτογραφία που είχε νόμιμα το πιστόλι μεγαλομέτωχός μας. Εντάξει, λες και το έβγαλε και τους πυροβολούσε. Οι ηθικολόγοι εκεί πατήσανε. Και μετά στήσανε πάνω σε αυτό το κλίμα όλες τις δίκες. Τι να λέμε τώρα, θα μας πας φυλακή στον αέρα. Δεν είναι αυτονόητα, θα λέμε. Καλώς, αυτονόητα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι στην Νόβα, αν δεν πάρει το συμβόλαιο που πρέπει να. Δεν στην Κοσμοτέ δουλεύει. Ορίστε. Δουλεύει στην Κοσμοτέ, θα με τρελάνει τώρα. Α την Νόβα. Η Νόβα είναι άλλο κομμάτι. Τη δουλειά τη κάνει. Κλείσει να πάμε στον επόμενο. Έχουμε ακόμα έναν. Να είστε καλά. Πάμε στο τελευταίο, να κάνουμε και ένα διάλειμμα σύντομο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, πάω στο Μαύρη Αθήνα. Τι γίνεται, πάω ξάκια όλα γίνονται. Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Λοιπόν, στέλνω και στο Στέλιο κάνα μηνυματάκι που και που. Ναι. Λοιπόν, εγώ πλήρωνα 59 ευρώ συνόβα. Τη διέκοψα το από τέλειωσε το συμβόλαιο και είπα το λόγο. Λόγο ΠΑΟΚ. Δεν έχετε ΠΑΟΚ, δεν παίρνω καινούριο συμβόλαιο. Λοιπόν, έτσι όσοι θέλουν να διακόπτουν την Νόβα, να λένε και το λόγο. Πας και ακουστεί. Λοιπόν, ένα αυτό. Και ένα άλλο για να είμαι σύντομος κιόλας. Έχει βγει και σε ringtone το με φωνάζουν μπαμπά, το ξέρετε έτσι. Ναι, δεν μπορώ να το κατεβάσω. Εγώ με το ringtone αυτό ας πούμε παίρνω τηλέφωνο και χτυπάει. Λοιπόν. Λοιπόν, άντε τα λέμε. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας, Δωρή. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Παρέα μαζί μας ήταν και σήμερα τα ΝΑΚ με πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Πήγες στο καινούριο σέρι στο τέλος. Βασικά περνάω κάθε μέρα. Έχει κάτι, άμα τα δεις, 1,80 δείχνεις. Το ξέρω, τα έχω δουλέψει. Κάτι τρύπατα εκεί πέρα, 15 πόντους. Τρυπατός. Λοιπόν, άντρες, γυναίκες και παιδιά, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε εκεί και παπούσια και αξεσουάρ και τσάντες. Στην ψυχή μέρα στο τέλος στο νέο κατάστημα, πλατεία για Σοφίας, Μετένιαν Κόσμος. Πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και ΝΑΚ.gr. Κάντε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας πολύ εύκολα και γρήγορα. Και ο Φτύκας, πλακάκι και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη και για όλο το καλοκαίρι, με το προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Έχετε ακόμα 20 λεπτά σίγουρα για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν. Εύκολη διαδικασία. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου ΠΑΟ 24 τον Αύγουστο. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα. Εάν δεν ποστάρεις το τραγούδι του Παπάζου Γλουαγάπη κάθε 1η Αυγούστου, έρχεται ο Ζούκεμπεργκ στον ύπνο σου και σου δίνει σφαλιάρες. Είναι γνωστά αυτά. Καλό μήνα σε κάθε περίπτωση. Στο παρεάκι και όχι μόνο. Στο παρεάκι. Έχει γεμίσει ο τείχος μας με καλό μήνα και καλημέρες και καλή πέμπτη. Λουλουδάκια τέτοια. Λουλουδάκια. Τρέχουμε στα λιβάδια, θάλασσες. Με λουλούδια στα χέρια. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Όμορφη Πέμπτη, όμορφη Παρασκευή. Γενικότερα ένας χαμός. Παρασκευούλα. Ναι. Ας μείνουμε στο καλή Πέμπτη σήμερα. Να έχετε όλοι μια όμορφη Πέμπτη. Με 45 βαθμούς έξω. Λοιπόν, έχετε ακόμα λιγότερα από 20 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν για το τεράστιο παιχνίδι της Τρίτης. FM κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Έχετε στείλει αρκετοί, πολλοί από εσάς και 2 και 3 και 4 μηνύματα. Μακάρι παιδιά να μπορούσαμε να δώσουμε και 5 και 10 και 20. Αλλά είναι η τελευταία μέρα. Νομίζω βέβαια ότι και άλλες εκπομπές στην έκθεση θα δώσουν εισιτήρια. Και οι υπόλοιπες εκπομπές του Λίμπερο
θα δίνουν εισιτήρια για το παιχνίδι. Εμείς πάντως θα πάω 24. Έχουμε δώσει ήδη 12 από την Δευτέρα. Θα δώσουμε σήμερα και δύο διπλές προσκλήσεις. Να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη λίγο πριν τις 2. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο στα γύρω-γύρω. Στο μεταξύ διάβαζα, θα κάνουν αποχή, λέει, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ Μεσού σήμερα στο παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί? Γιατί έχουν θέμα με τη διοίκηση της ομάδας τους για την κάρτα φιλάθλου. Ρε παιδιά, αφήστε τα αυτά εδώ, πρόκριση κρίνεται. Βγάλετε σε κανένα άλλο μάτς πρωταθλήματος, ξέρω εγώ. Τώρα, σήμερα. Δεν θες να προκριθεί ο Άρης, αγάπη. Εγώ είπα προχθές ότι... Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχω μία μικρή αγάπη στην ΑΕΛ. Μη μας πάρουν τις θέσεις οι Κύπροι. Έλα, και παίζουμε στο Europa League 2. Είναι δυνατόν. Τι οι αποχές και τέτοια. Λοιπόν, τελείωσε πριν από λίγο και η προπόνηση. Δεν συμμετείχε ο ΕΣΥΤΗ, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην υποδογνημική. Δεν βγαίνει κάτι το ενσχυτικό σε πρώτη φάση. Απλώς κρίθηκε προτιμότερο να μην ακολουθήσει το ομαδικό πρόγραμμα. Και ο Δημήτρης Πέλκας πήρε μέρος σε σημαντικό κομμάτι της προπόνησης και συνέχεια ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα. Με φόντο να επιστρέψει κανονικά στην αυριανή προπόνηση και να βγάλει όλο το πρόγραμμα αυτής. Αυτά είναι τα νέα της σημερινής προπόνησης. Από χθες είπαμε και γράψαμε, έχουν και φωτογραφίες του ΠΑΟΚ 24. Οι προπονήσεις γίνονται με τις μπάλες του Champions League προκειμένου να τις συνηθίσουν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπει κανονικά στην τελική ευθεία για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της Τρίτης στις 8. Το λέγαμε στο ξεκίνημα, ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League. Προκλήθηκε στο διήμερο η Κλούζ έναντι της Μακάμπη, η Ρόζεμπουργκ εις βάρος της Μπάτε Μπορίσοφ, η Κοπενχάγη εύκολα τους νέους Αγίους, ο Αλίας, The New Saints, εύκολο έγωρο και για τη Φερέτς Βάρος, η Καραμπάχ επίσης εύκολο κόντρα στην Ντάνταλκ, η Δυναμό Ζάγκρεπ έκανε περίπατο με δύο νίκες κόντρα στην Σαμπουρτάλο Τυφλίδας, η Σέλτικ με συνολικό σκορ 7-0 κέρδισε την Νόμε Κάλιου από την Εστονία. Ο Ερυθρός Αστέρας ζορίστηκε αλλά πέρασε την Ενσίκη. Ο Αποέλ επίσης δύο νίκες. Η Μάριμπορ πέρασε στην παράταση, την ΑΕΚ του Χόλμης. Και ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, όπως και η Βασιλεία. Τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου είναι Κλούζ Σέλτικ, Αποέλ Καραμπάχ, ΠΑΟΚ Άγιαξ, Δυναμό Ζάγκρεπ Βερεσβάρος, Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη, Μάριμπορ Ρόζεμπουργκ. Στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Και στο άλλο μονοπάτι, Μπασάκ Σεχίρ Ολυμπιακός, Κράσνονταρ Πόρτο, Κλαμπ Μπριζ Δυναμό Κιέβου και Βασιλεία Λάσκ, η Αυστριακή. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, εάν καταφέρει και περάσει το πολύ μεγάλο εμπόδιο του Άγιαξ, είπαμε θα είναι η Σλάβια Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού Μάριμπορ Ρόζεμπουργκ. Ποιο λέμε? Και ο νικητής του ζευγαριού από Ελ Καραμπάκ. Αυτά θα είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα. Να τελειώσουμε το καλό το παιχνίδι της Τρίτης. Ο ΠΑΟΚ να έχει ένα σκορ που δεν θα κόβει τα φτερά του και τις πιθανότητες πρόκρισης εν όψη του επαναληπτικού στο Άμστερνταμ στις 13 Αυγούστου. Το λέγαμε και χθες ήδη, οι περισσότεροι σύνδεσμοι οργανώνουν οδικές εκδρομές για το Άμστερνταμ. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να πάρει ένα σκορ που θα του ανοίξει τον δρόμο εν όψη της ρεβάνς. Θα είναι νίκη, ό,τι καλύτερο. Θα είναι ισοπαλία. Ας δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι της Τρίτης. Αγάπη. Έχετε λίγα ακόμα λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν για να πάτε στο παιχνίδι με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στις 8. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Σε περίπου 10 λεπτά θα την κάνουμε. Είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε εισιτήρια, οπότε είναι και η τελευταία σας ευκαιρία να εξασφαλίσετε τη θέση σας στην Τούμπα, γιατί νομίζω ότι θα ξεκινήσει η διάθεση ιντερνετικά και σε λίγες μόνο ώρες θα γίνει ένας χαμός και τελειώσουν τα εισιτήρια και μετά θα είστε εκτός. Οπότε όσοι δεν έχετε διαρκείας, είναι μια τελευταία ευκαιρία σήμερα να είστε σίγουροι ότι θα είστε στην Τούμπα την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ.
Θα μιλήσουμε με Νικό, λέτε. Λέω ναι. Είχαμε χθες την γενική συνέλευση της ΚΑΕ. Ελάχιστος κόσμος. Μπορεί να μην είχε κανένας, δεν ξέρω. Πέρα από δημοσιογράφους και τα μέλη της τωρινής διοίκησης. Νομίζω ότι είχε και κόσμο από συνδέσμους. Μια αντιπροσωπεία. Ναι, θα μας τα πει ο Νίκος. Αν μας βοηθήσει εκείνη η τηλεφωνία, να είναι κάπου που να έχει σήμα. Εντάξει, γενικότερα τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δύσκολα ήταν, δύσκολα παραμένουν. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα μπάσκετ ουσιαστικά είναι μετέωρη και περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη τι θα αποφασίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ το έλεγα και εκείνο το διάστημα που ήταν το όνομα του κυρίου Καραμάνου στο προσκήνιο ότι δεν είχα καλό προαίσθημα. Μπορεί να κάνω και λάθος και να δικό τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία. Λίγο εντάχει, τι είχαμε χθες, τι επιφύλασε η τακτική συνέλευση. Εντάξει, χθες ήταν λίγο διαφορετική η γενική συνέλευση στη λογική ότι okay, το κομμάτι της καθαρά γενικής συνέλευσης ολοκληρώθηκε μέσα σε 10-15 λεπτά όπως αναμενόταν, αλλά η παρουσία οπαδών έφερε και μία συζήτηση για την κατάσταση στην ΚΑΕ και υπόθηκαν αρκετά και ενδιαφέροντα. Στη γενική συνέλευση ήταν παρόν το 75,5% των μετόχων, ήταν φυσικά οι πρόεδροι των τελευταίων διοικήσεων πρωτοδικείου, οι πρώην, ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Μιλτιάδης Τανώτας, ήταν φυσικά τα μέλη του ΔΣ, ήταν ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος, ήταν ο Δημοκράτης Αβαδόπουλος που εκπροσωπούσε τον ΑΣ. Το ενδιαφέρον είχε να κάνει με την κουβέντα που έγινε με τους οπαδούς, οι οποίοι βρέθηκαν στην αίθουσα, παρακολούθησαν την όλη διαδικασία, έκαναν τις ερωτήσεις τους, εξέφρασαν την αγωνία τους ουσιαστικά για την κατάσταση στην ΚΑΕ και πήραν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του συλλόγου να προχωρήσει το μπασκετικό τμήμα. Και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει, προφανώς αντιλαμβάνονται όλοι με ποιον έχει να κάνει και έχει να κάνει με τον Ιβάν Σαββίδη. Αν μπορούμε να πούμε ότι βγήκε κάτι, όχι σαν είδηση, αλλά σαν νέο τέλος πάντων από την χθεσινή γενική συνέλευση, ήταν ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιμένουν ακόμα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κάνουν μια συνάντηση με τον Σαββίδη για να προχωρήσει τέλος πάντων μια πρώτη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει το μαγαζί να λειτουργεί. Επίσης αυτό που ακούστηκε χθες και επίσημα στην γενική συνέλευση και επίσης έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα χρέη. Το νούμερο το οποίο ακούγεται ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και είναι μαζί με τις παλαιές οφειλές, μαζί με τις οφειλές προς το δημόσιο, όλο μαζί το ποσό φτάνει στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το δημόσιο υπάρχει ήδη η σκέψη και η διάθεση τέλος πάντων από την ΚΑΕ να εκμεταλλευτεί αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο των 120 δόσεων. Το κομμάτι το οποίο καίει τους ανθρώπους της έχει να κάνει με την τακτοποίηση κάποιων παλαιών οφειλών, ούτως ώστε να, εφόσον φυσικά μπουν τα χρήματα έτσι από την πλευρά της οικογένειας αυτή, τέλος πάντων εφόσον βρεθούν χρήματα για να το πω έτσι, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να γίνουν προσφυγές, γιατί προσφυγές θα σημαίνουν και μπαν. Και εκεί πια ο ΠΑΟΚ θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο το έργο του όσον αφορά το καταρτισμό του ρόστερ από ένα σημείο και μετά. Όπως είπα και χθες, η αναμενόμενη άφηξη του Ιβάν Σαββίδη εδώ, επειδή πλέον όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης, της κουβέντας που έχει γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές για όλα τα ανοιχτά μέτωπα, αυτό το κομμάτι έχει ολοκληρωθεί πλέον. Θα πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με τα χρήματα τέλος πάντων που είναι να μπουν για να λειτουργήσει ξανά η ΚΑΕ. Εφόσον λοιπόν μπουν, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έχει να τρέξει ο ΠΑΟΚ είναι να ξεκινήσει να καλύπτει κάποιες οφειλές για να μπει σε μια σειρά και να ξεκινήσει να κάνει την ομάδα του για την νέα σεζόν. Νίκο, το νούμερο 2,5 με 3 εκατομμύρια δεν είναι μεγάλο?
είναι. Γιατί σε αυτά δεν είναι μέσα τα χρήματα που έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης, που όχι, νομίζω είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, σωστά. Όχι. Δεν είναι. Είναι ένα ποσό το οποίο από αυτά τα μισά και παραπάνω είναι παλαιότερες οφειλές. Και το 40, να το πω, τις 100 είναι οφειλές προς το δημόσιο. Για τις οφειλές προς το δημόσιο, και όταν λέω προς το δημόσιο εννοώ προς όλους τους φορείς, έτσι. Ναι μεν εννοείται ότι υπάρχει ανησυχία, αλλά είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε ότι καλύπτεται με ρυθμίσεις, μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία. Τους απασχολεί πολύ πιο άμεσα το κομμάτι των παλαιών οφειλών, γιατί έχει να κάνει με παίκτες, με ατζέντιδες, που πρέπει να υπάρξει από τη στιγμή που μπουν χρήματα μια επαφή μαζί τους, να τους δοθούν κάποια χρήματα, να γίνουν κάποιοι διακανονισμοί, ούτως ώστε διακανονισμοί πρέπει να τηρούνται, έτσι, και διακανονισμοί οι οποίοι να είναι λειτουργικοί, γιατί σίγουρα του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πληρώνει, πάλι να μπει στη δικασία του να πληρώνει δύο ομάδες, όπως έκανε και κάποια από τα προηγούμενα χρόνια. Το ποσό είναι μεγάλο. Αλλά αυτό είναι. Έχουμε εικόνα από το ποσό αυτό ποιο είναι το φετινό άνοιγμα. Το φετινό άνοιγμα σε σχέση με το budget, καταρχάς να πούμε ότι η χθεσινή χρήση, η χθεσινή Γενική Συνέλευση έγινε για την προπέθυνη χρήση, έτσι. Mm-hmm. Για τη φετινή χρήση η Γενική Συνέλευση θα γίνει είτε τέλη Δεκεμβρίου, εκείνη που γίνεται 30 Δεκεμβρίου, 31 κάθε χρόνο, είτε θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο. Έτσι. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση είχε να κάνει με τη χρήση μέχρι 36 του 18. 8. Έτσι. Τώρα, για αυτό το κομμάτι που λες για το budget, ή μάλλον για το περσινό, λέγεται ότι το ποσό το οποίο έχει να κάνει καθαρά με το αγωνιστικό πέρσι είναι περίπου τα 400 χιλιάρικα, τα οποία πρέπει να καλυφθούν με διακανονισμούς από πέρσι. Και φυσικά υπάρχει το κομμάτι των οφειλών προς το δημόσιο, που επίσης προστίθεται στο ποσό που υπήρχε από προηγούμενα χρόνια. Και από πέρσι, από και μετά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το ποσό είναι μεγάλο. Στα δικά μου αυτιά και... Ξέρεις, τουλάχιστον πάντα είμαι ειλικρινής, αυτό το ο ΠΑΟΚ πληρώνει δύο ομάδες, νέος ήμουν και γέρασα, που λέει ο λόγος, δεν ναι, ξέρω. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, πραγματικά και δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Που... Δηλαδή, τώρα εντάξει, στον μπάσκετ τα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ είναι μεγάλο ποσό. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Και ο τρόπος για να καλυφθεί αυτό το ποσό, ή τέλος πάντων να αρχίσει να αποπληρώνεται κομμάτι αυτού του ποσού, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος τρόπος πέρα από το να μπουν κάποια χρήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διακανονισμό θεατρικής. Επίσης δεν μπορείς να κάνεις... Θα ήταν πολύ ωραίο ΠΑΟΚ αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει τι χρωστάμε στο Στέργιο, να αναστασιάδει 40 χιλιάρικα. Πολύ ωραία. Έλα εδώ Στέργιο, πάρε 40 χιλιάρικα. Τι χρωστάμε στην Αγάπη Γαβριλίδου, 30 χιλιάρικα. Έλα εδώ Αγάπη, πάρε 30. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Έτσι θα ξεκινήσει εφόσον μπουν τα χρήματα σε μια διαδικασία διακανονισμών, ούτως ώστε να αποφύγει προσφυγές και μπαν, και στο κομμάτι των χρεών προς το δημόσιο να ξεκινήσει αυτή η δικασία των ρυθμίσεων. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι των 120 δόσεων το περιμένουν πάρα πολλές επιχειρήσεις γενικότερα και αθλητικές. Αλλά χρειάζεται αυτό, χρειάζεται χρήματα για να ξεκινήσει κάπως. Να δούμε αν αυτό το πράγμα θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Με την στήριξη του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Ουσιαστικά, Νίκο, εντάξει, εδώ και καιρό είναι, δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Ή βοηθάει ο Ιβάν και η ομάδα μένει ζωντανή όπως θα μείνει, ή δεν βοηθάει και η ομάδα... Γεια σας, ξέρω εγώ. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι εναλλακτικό. Και ούτε μου δόθηκε μια τέτοια εντύπωση από την χθεσινή Γενική Συνέλευση. Ναι. Δεν υπάρχει καταναλλακτικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, και επειδή το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι οικονομικό ξεκάθαρα, όταν δεν υπάρχει το κομμάτι των χρημάτων, όλα τα άλλα μετά μαζεύονται και δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι καθαρά οικονομικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή το πρόβλημα διωγγώθηκε, μαζεύτηκε, έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα.
Έχουν τέσσερα τα νούμερα. Και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν το πρώτο κομμάτι που έλεγα πριν των παλαιότερων οφειλών δεν μπει σε μια διαδικασία να καλυφθεί, ή τέλος πάντων να ρυθμιστεί, να το πω έτσι, αντιλαμβανόμαστε το να κάνει υπάρχει μια ομάδα με μπαν, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έτσι και αλλιώς δύσκολο έργο που θα έχει του χρόνου. Δηλαδή το να βγει ο ΠΑΟΚ και να μπορεί να κάνει παίχτες μόνο από Ελλάδα, που θα πρέπει να τους πληρώσει και παραπάνω. Ναι. Έτσι, γιατί όταν ο άλλος ξέρει ότι δεν έχει άλλη επιλογή, άμα κάνει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ θα σου ζητήσει 7 και εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, θα του δώσεις 7, δεν θα συμφωνείς να δώσεις 7, μπαίνεις σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη μετά. Το καλό είναι ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε 1 Αυγούστου, κάποια προσφυγή δεν έχει έρθει. Ναι, έχουν εντάξει, γίνει διάφορες ναι, okay. επαφές τέλος πάντων από κάποιους ανθρώπους της ομάδας με όλους, γιατί τους ξέρουν το θέμα έτσι. Και τους αντίτητες τους να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή, να μπουν κάποια χρήματα που περιμένουν όλοι για να μπει σε μια σειρά η κατάσταση. Να υπάρχουν διακανονισμοί και να αρχίσουν να πληρώνονται κάποια χρήματα. Αλλά πρέπει να μπουν τα χρήματα. Όσο δεν μπαίνουν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνουν υπομονή όλοι. Μάλιστα. Γενικότερα. Η κουβέντα ήταν ήρεμη, ας πούμε, είχαμε κάποιες εντάσεις ή κύλησε ήρεμη ήρεμη. Νομίζω ότι η παρουσία των οπαδών ήταν... δεν υπήρχαν δηλαδή εντάσεις στην όλη κουβέντα. Ήταν κυρίως... εγώ την είδα σαν θετική, να πω την αλήθεια, την παρουσία των οπαδών. Δηλαδή σαν ότι υπάρχουν και κάποιοι οποίοι ασχολούνται, που έχουν ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, σε κάποια φάση επίσης είπαν ότι να βρούμε και έναν τρόπο, αφού τέλος πάντων λειτουργήσει λίγο κάπως η ΚΑΕ, να βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε. Έτσι. Και δεν ήταν μόνο, εντάξει δεν ήταν 300 άτομα, έτσι, ήταν σημαντικός αριθμός, αλλά δεν ήταν μόνο εκπρόσωποι κάποιων συνδέσμων τέλος πάντων ή οπαδών που δίνουν στάνταρ το παρόν στο παλατάκι, ήταν και άλλοι. Και εγώ την όλη κουβέντα χθες την είδα θετικά. Στη λογική ότι οι οπαδοί συνεχίζουν, έστω αυτοί οι όσοι είναι, να έχουν ένα ενδιαφέρον. Να προσπαθούν να βοηθήσουν όπως μπορούν, να ρωτάνε για την κατάσταση. Ναι. Και να προσπαθούν και αυτοί όπως μπορούν να... Όχι να βρουν μια λύση, αλλά τέλος πάντων να είναι δίπλα και να είναι εκεί. Και ουσιαστικά γι' αυτό κιόλας η όλη κουβέντα χθες ξεκίνησε γύρω στις 6 και τελείωσε μια μισή ώρα και κάτι μετά. Γιατί το κομμάτι που είχε να κάνει με τα τυπικά της Ελληνικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε σε 10 λεπτά. Μετά η όλη κουβέντα με τους οπαδούς. Μακάρι αν προχωρήσουν τα πράγματα όπως πρέπει, να υπάρχει και μεγαλύτερη στήριξη τέλος πάντων σε μια νέα προσπάθεια, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι πάντα το οικονομικό και δεν έχει έσοδα. Το κομμάτι των οπαδών του, των φίλων τέλος πάντων, μπορεί να είναι ένα κομμάτι εσόδων. Παραμένει. Γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Τεράστιο και δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα για να αντιστραφεί το όλο θέμα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ γενικό το όλο θέμα του μπάσκετ. Δεν είναι μόνο ειδικό. Είναι πολύ γενικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν όλα πάνε καλά με τη στήριξη του Σαββίδη και κάνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που δεν θα είναι στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Έτσι, το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Θα είναι περίπου στα μισά το budget. Θα χρειάζεται σίγουρα και παραπάνω στήριξη. Ένα γήπεδο που να είναι τέλος πάντων όσο το περισσότερο έδρα. Και στήριξη που έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Εγώ με κάποια διαρκεία που μπορεί να βγουν λίγο πιο νωρίς. Με όλα αυτά. Μάλιστα. Είναι δύσκολη χρονιά που έρχεται. Είναι δύσκολη χρονιά που έχουμε. Λοιπόν, θέλω δύο νούμερα. Μη στέλνετε άλλο. Εντάξει. Μηνύματα για τα εισιτήρια. Λοιπόν, θέλω δύο νούμερα από το ένα μέχρι το 35. 7 και 33. Το 7. Το 33. Λοιπόν, το 7 και το 33. Οκ, okay, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το 7. Γεωργία Μπαλαμπάνη. Το κινητό σε 043. Γεωργία Μπαλαμπάνη και το 33. Ελευθεριάδης Ιορδάνης. Το κινητό σε
Τελειώνει σε 7-0-4. Ελευθεριάδης Ιορδάνης. Και το 7 είπαμε Γεωργία Μπαλαμπάνη. Δύο διπλά εισιτήρια από τη Στίχημαν για τη θύρα 7 του γηπέδου της Τούμπας. Οι υπόλοιποι μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Νομίζω και οι επόμενες εκπομπές μέχρι το βράδυ θα δίνουν τα τελευταία εισιτήρια. Αυτά ήταν τα τελευταία δύο δικά μας. Ελπίζουμε όλα τα εισιτήρια όλες τις εβδομάδες να πάνε σε ανθρώπους που πραγματικά θέλαν πάρα πολύ, αν και νομίζω όλοι το θέλατε. Ξαναλέω, θα υπάρχουν και άλλοι νικητές στις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο και να είστε όλες στις επάλξεις να βγάλει την ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟ και κυρίως όταν ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί μάλλον διαδικτυακά θα γίνει η πώληση των πολύ λίγων εισιτηρίων που θα διατεθούν, καθώς θα υπάρχουν και Ολλανδοί φίλοι του Άγιαξ στο γήπεδο στη θύρα 8. Δεν υπάρχει βέβαια εκεί μεγάλη ζήτηση, αλλά όπως και να το κάνουμε, θα μείνουν αρκετές θέσεις άδειες για τους Ολλανδούς φιλάθλους, είτε αυτοί 100, είτε είναι 200, είτε είναι 300, είτε είναι 1000. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού ΠΑΟ 24. Μαζί μας την δεύτερη ώρα ήταν ο Φτύκας Πλακάκη και η Διγινής, με πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι σε επιλεγμένα είδη, στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Μαζί μας ήταν και τα ΝΑΚ, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα, και έτσι εμείς κοιμάμαστε στο τέλος, το πιο καινούργιο απ' όλα. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέριος Βενιζέλος. Και πολλά στόκα ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Παρέα μαζί μας ήταν και το Origins Casino, όπως φυσικά και η Αναδομό. Όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά η Στίχημαν που έστειλε, θα στείλει μάλλον 4 από εσάς, 2 με τα εισιτήρια που κέρδισε η Γεωργία Μπαλαμπάνη και 2 με τα εισιτήρια που κέρδισε ο Ιορδάνης Ελευθεριάδης στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά από εμάς, μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Το δικό μας ραντεβού μαζί σας είναι για αύριο Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.